Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η αναγκαιότητα της στεγαστικής πολιτικής και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης» που διοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η Αναπτυξιακή Μίζωνοσαστικής Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Heinrich Bell. Θα υπάρχει ταυτόχρονα διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα ξεκινήσουμε με έναν σύντομο χαιρετισμό διάρκειας 5 λεπτών από την κυρία Μαρία Καραγιάννη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της ΜΑΘΑΕ. Κυρία Καραγιάννη, έχετε το λόγο για 5 λεπτά για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα από μένα. Σας ευχαριστώ, καλημερίζω όλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ την ΚΕΔΕ και το Ίδρυμα Heinrich Bell για τη συνδιοργάνωση αυτής της ημερίδας, προκειμένου να διαχυθεί η γνώση για αυτό το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας, έχοντας αντιληφθεί την ανάγκη παρέμβασης από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αποφευχθεί ο στεγαστικός αποκλεισμός που απειλεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος πήρε την πρωτοβουλία και ανέθεσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μία μελέτη, η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα, για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς κατοικίας, τις στεγαστικές ανάγκες στη Θεσσαλονίκη και που θα αποτελέσει και μια βάση καλών πρακτικών για να εξετεστούν βιώσιμα και ολοκληρωμένα μοντέλα για την παροχή κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η έρευνα αυτή επίσης μας υποστήριξε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις και μέτρα βάσης στοιχείων. Έτσι, η εταιρεία μας ως επιχειρησιακός βραχίωνας στο Δήμο της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, γιατί στην μετοχική σύνθεση συμμετέχουν 11 από τους 13 Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το σχεδιασμό από κοινού με φορείς και οργανώσεις της πόλης τη στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κοινωνική και προσιτή κατοικία και την καταπολέμηση της αστεγίας. Ο σχεδιασμός αυτός υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbac 3 και το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την καταπολέμηση της αστεγίας RUF. Το μοντέλο αυτό που σχεδιάστηκε από την εταιρεία μας παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Habitat International και πήρε το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο και μάλιστα είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είχαμε μαζί μας και ανταγωνισμό από πολύ μεγάλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Σλοβακία και παρόλα αυτά διακριθήκαμε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα που σχεδιάσαμε. Το πρόγραμμα αυτό το παρουσιάσαμε και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο το αγκάλιασε με ενθουσιασμό και έτσι δημιουργήθηκε μια πιλωτική, ας το πούμε, εφαρμογή όπου συμμετέχει το Υπουργείο, ο Δήμος Αθηναίων, η Αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων, η Αναπτυξιακή μας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να παρουσιαστεί σήμερα σε αυτή την ημερίδα, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι και οι Δήμοι να κατανοήσουν τη σημασία αυτού του προγράμματος, διότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Δεν είναι μόνο η καταπολέμηση της αστεγίας και η παροχή προσιτής κατοικίας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είναι πολλαπλά και τα οικονομικά ωφέλη, διότι αυτό το στεγαστικό απόθεμα που έχει καταγραφεί είναι κατοικίες που δεν χρησιμοποιούνται, που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πρόσβαση, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για να τα ανακαινήσουν. Άρα παίρνουμε κατοικίες οι οποίες είναι αχρησιμοποιητές και γίνονται χρήσιμες και αποφέρουν και ένα οικονομικό έσοδο στους ιδιοκτήτες. Επίσης, έχει να κάνει και με την αστική αναζωγόνηση. Φανταστείτε όλο αυτό το κτηριακό και στεγαστικό απόθεμα το οποίο απαξιώνεται με την πάροδο του χρόνου αχρησιμοποιητό να γίνει λειτουργικό, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει και την όψη του αστικού ιστού. Από μένα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Heinrich Bell ξανά και την ΚΕΔΕ, αλλά και τους συνεργάτες μου στην εταιρεία
οι οποίοι έτρεξαν από την αρχή, αγκάλιασαν το πρόγραμμα για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην ημερίδα. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Καραγιάννη, που ήσασταν και ακριβώς μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο του χαιρετισμού. Ο επόμενος που θα δώσω το λόγο για να χαιρετήσει στον κύριο Μιχάλη Κούπκα, αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούπκα, σας ακούμε. Έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα από το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στην πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκδήλωση και μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για τη σημασία χάραξης στεγαστικής πολιτικής από τους ΟΤΑ, αλλά και για το σχέδιο δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πεδίο της στέγασης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με δύο προτάσεις που δίνουν μάλλον το στίγμα της στεγαστικής πολιτικής που έχουμε ως Δήμος. Πρώτον, η πρόσβαση σε ασφαλείς, αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες στέγασης αποτελεί βασική ανάγκη και βασικό κοινωνικό δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και δεύτερον, αποτελεί ταυτόχρονα και βασικό στοιχείο στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Έχουμε ως Δήμος εγκαίρως αντιληφθεί ότι το στεγαστικό ζήτημα είναι κομβικής σημασίας για μια ισορροπημένη αστική ανάπτυξη. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας δημιουργεί και μία σειρά από σημαντικές προκλήσεις αστικής ανθεκτικότητας. Καταρχήν, χωρίς ένα απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αστεγίας και για την παροχή βιώσιμων στεγαστικών λύσεων για τις ευάλωτες ομάδες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Και επιπλέον, η έλλειψη οικονομικά προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό με την απαξίωση του κτηριακού αποθέματος οδηγεί σε πληθυσμιακή συρρήκνωση, με ό,τι αυτό έχει ως επακόλουθο κυρίως το μαρασμό γειτονιών της πόλης και κυρίως του κέντρου της πόλης. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι αστικές προκλήσεις που σχετίζονται με το ζήτημα της στέγασης είναι πολλές και σημαντικές, προκύπτει η ανάγκη για ανάπτυξη στεγαστικής πολιτικής καταρχήν σε τοπικό επίπεδο. Η στεγαστική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει δημόσιες παρεμβάσεις, δομικές, καθώς δομικά είναι και τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που εστιάζονται ουσιαστικά στην έλλειψη κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας στην πόλη. Γι' αυτό και στον πυρήνα της στεγαστικής πολιτικής του Δήμου, που σχεδιάζεται από κοινού με την ΜΑΘ και χρηματοδοτείται από το ΡΟΥΦ, από το πρόγραμμα ΡΟΥΦ, βρίσκεται η δημιουργία μιας δεξαμενής κατοικιών που θα διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της σύστασης και λειτουργίας ενός φορέα παροχής κοινωνικής κατοικίας. Η παρέμβαση στην αγορά κατοικίας μέσω της δημιουργίας του εν λόγω φορέα εκτιμάται ότι θα έχει και πολλά και συμπληρωματικά ωφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο, αφού με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσει το αναγκαίο απόθεμα οικονομικά προσιτών κατοικιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, θα ανακουφίσει μικροϊδιοκτήτες αλλά και δημόσιους φορείς που έχουν πάρα πολλά αναξιοποίητα κενά περιουσιακά στοιχεία και επιπλέον φυσικά θα αναζωογονήσει, θα δώσει ζωντάνια, θα δώσει παλμό στις γειτονιές της πόλης που έχουν εγκαταλειφθεί. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στις ελληνικές πόλεις. Παράλληλα, θα επιτευχθεί και μία σειρά από συμπληρωματικές στοχεύσεις, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος, όπως είναι η όθηση στον κλάδο της οικοδομικής δραστηριότητας που δοκιμάστηκε και αυτή από την ύφεση των πολλών τελευταίων ετών, και φυσικά είναι και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. Θα έλεγα λοιπόν, κλείνοντας, σαν συμπέρασμα, και θα ήθελα να τονίσω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αντιληφθεί τις σημαντικές αστικές προκλήσεις που συνδέονται με το στεγαστικό ζήτημα και οφείλει και να δημιουργήσει, να βγει μπροστά σε μια ευρύτερη συμμαχία με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται, με τα κινήματα των πολιτών και την ακαδημαϊκή κοινότητα, για να μελετήσει σωστά τη συγκυρία και να αναδείξει την κατοικία ως κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα ή κερδοσκοπική επένδυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Κούπκα. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να συζητήσουμε πάνω στο θέμα αυτό που θίξατε. Βεβαίως. Για την παρέμβαση στην αγορά κατοικίας και την αντίληψη της κατοικίας ως κοινωνικού αγαθού και όχι ως εμπόρευμα, αυτό που μόλις τώρα θέσατε. Δεν έχουν έρθει. Θα προχωρήσουμε με στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, της σημερινής μας εκδήλωσης. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Πολύ ωραία. Κύριε Δανιλίδη Μάκ, μας ακούτε? Καλή σας μέρα, κύριε Δανιλίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είχα κλειστό το μικρόφωνο. Σας ακούω μια χαρά και σας βλέπω. Είναι μαζί μας ο κύριος Δανιλίδης, ο Σίμος Δανιλίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής και δήμαρχος Νεάπολης Σικιών. Κύριε Δανιλίδη, έχετε το λόγο για έναν χαιρετισμό, για ένα σύντομο χαιρετισμό διάρκειας 5 λεπτών. Να πάρω την ευκαιρία να μην κάνω απλά χαιρετισμό, να κάνω μια παρέμβαση, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε στη φάση των χαιρετισμών. Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια και ακούμε την παρέμβαση. Σας ακούμε, ναι. Ναι, για να κερδίσουμε χρόνο, για να μην επαναλάβω. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και συνεργάτες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την όμορφη και ουσιαστική και χρήσιμη διαδικασία. Είναι μεγάλη χαρά μας που ξεκινάμε σήμερα εδώ την συζήτηση για τη στεγαστική πολιτική στη χώρα μας, ένα θέμα το οποίο είναι καθοριστικό για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη και δυστυχώς η πατρίδα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση. Αναλάβαμε μαζί με την πρόεδρο, τη Μαρία την Καραγιάννη και τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, να καλύψουμε αυτό το κενό για τη χώρα μας σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και την ΚΕΔΕ, για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Καταρχήν γνωρίζουμε πολύ καλά πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη από το παραδοσιακό κοινωνικό μοντέλο του παρελθόντος, εδώ και 50-60 χρόνια, η στέγαση έπαιξε κεντρικό ρόλο διασφαλίζοντας τη βάση για αξιοπρεπή επίπεδο διαβίωσης. Σήμερα η κοινωνική στέγαση διαδραματίζει κομβικό ρόλο για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας, συμπεριλαμβάνοντας και την αποτροπή μετάδοσης μειονεκτημάτων από μία γενιά σε άλλη, καθώς συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλών επιπέδων απασχόλησης, ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Επίσης, την προαγωγή της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην κατεύθυνση των θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της ενεργειακής φτώχειας με τον εξυγχρονισμό της στηριακής υποδομής. Σε εθνικό επίπεδο, όπως έχουμε επισημάνει με κάθε αφορμή, οι στρατηγικές για την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας οφείλουν να περιλαμβάνουν την αυτοδιοίκηση ως βασικό εταίρο στη διαμόρφωση και ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, να συνδιαμορφώνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Μια εθνική πολιτική για την προσιτή και κοινωνική κατοικία οφείλει αντίστοιχα να ξεκινήσει από τη διάγνωση καταρχήν των αναγκών σε τοπικό επίπεδο, αναδήμο και αναπόλυ θα έλεγα, και την αντίστοιχη διαμόρφωση των προτάσεων. Είναι αναφυσβήτητο ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες στέγασης αποτελεί βασική ανάγκη και βασικό κοινωνικό δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα αποτελεί και βασικό στοιχείο στην προσπάθεια για την κοινωνική ένταξη, ειδικά των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν ή απειλούνται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενταγμένο στις κοινωνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση, τη μείωση και την εξαφάνιση της φτώχειας. Παρ' όλα αυτά, στη χώρα μας τα στεγαστικά προβλήματα των κοινωνικά ευάλωτων συνεχίζουν να ρυθμίζονται από την ελεύθερη αγορά ανεξέλεκτα και επιλύονται βάσει της οικονομικής δυνατότητας ή της στήριξης της ευρύτερης οικογένειας των ατόμων. Προφανώς, η άσκηση ενός δικαιώματος δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη και θέλει παρέμβαση και ρύθμιση και απαιτεί επίσης πολιτικές οι οποίες θα προασπίζουν το δικαίωμα και θα δίνουν τη δυνατότητα
της εξασφάλισης αξιοπρεπούς κατοικίας για όλους τους ανθρώπους και ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπου η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων που βλέπουμε γενικά στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα στην πόλη μας, με την άνοδο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, την επέκταση βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων και την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, έχουν συμπαρασύρει όλα τα προηγούμενα ανωδικά τις τιμές της κατοικίας, είτε αγοράς είτε νοικίασης. Η ανάγκη για την εξασφάλιση προσιτής και κοινωνικής κατοικίας γίνεται επιτακτική όσο ποτέ, γιατί όσο ανεβαίνουν τα ενοίκια, τόσο εντείνονται και τα στεγαστικά προβλήματα των ατόμων που ήδη έχουν πληγεί από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας. Όπως αναδεικνύουν οι μελέτες που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα, οι διαθέσιμες επιλογές για τα νοικοκυριά που αναζητούν προσιτή κατοικία προς ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη και στην Άουσα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Όχι μόνο για τους χιλιάδες κατοίκους που εξαρτώνται από τα επιδόματα για την επιβίωσή τους, όπως είναι οι άνεργοι, αλλά ακόμα και για οικογένειες με μεσαία εισοδήματα και με σταθερή εργασία. Οι αγορές κατοικίας έχουν καθαρά τοπικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν από πόλη σε πόλη και ακριβώς γι' αυτό το λόγο σχεδιασμός και η παρέμβαση πρέπει να έχουν αντίστοιχα τοπικό χαρακτήρα. Αυτή είναι και η τάση στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα της κατοικίας για την αντιμετώπιση της αστεγίας και επιδιώκουν να εξασφαλίσουν βιώσιμες επιλογές στους πολίτες τους. Στο πνεύμα αυτό είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Στο πνεύμα αυτό είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε μέσα από επιστημονικές μελέτες ποιες είναι οι ανάγκες των τοπικών πληθυσμών και ποιες είναι οι δυνατότητες που σήμερα υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο για την επίλυση των προβλημάτων στέγασης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι μελέτες που θα παρουσιαστούν σήμερα στην ημερίδα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα μας διαφωτίσουν ως προς τα κενά και τις προοπτικές των πολιτικών στέγασης σήμερα. Είναι ζωτική σημασία σήμερα να κάνουμε άλματα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, το χαμένο χρόνο. Να αναπτυχθεί γρήγορα μια πολιτική για τη στέγαση από κάτω προς τα πάνω, μια πολιτική που θα απαντάει σε πραγματικές ανάγκες και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει και νέες ευκαιρίες, όπως είναι η αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και των ακινήτων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η πρόταση την οποία θα μας παρουσιάσουν στην ημερίδα οι εισηγητές και πρέπει να παρακολουθήσουμε με προσοχή. Παράλληλα, μαζί με τις δράσεις για την κοινωνική κατοικία, να βρούμε λύσεις και για τις ελλείψεις που υπάρχουν συνολικά στις υποδομές, ώστε η κατοικία να βρίσκεται σε περιοχές με σωστά δίκτυα, με καλή οδική πρόσβαση, σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία, σε πολιτισμό, σε αθλητισμό, σε ίντερνετ. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως σύμφωνα με τις οραματικές προτάσεις που είχε καταθέσει ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις για την κατοικία συνδέονται άμεσα με την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και των ανέργων, αλλά πέρα από αυτό στηρίζουμε τα νέα ζευγάρια, τους νέους εργαζόμενους και δίνουμε λύσεις έτσι και στο δημογραφικό πρόβλημα και στην υπογεννητικότητα. Ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά και σήμερα με την εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας είτε είναι άστεγοι, είτε άνεργοι, είτε πολύ χαμηλών εισοδημάτων, είτε απειλούνται από αστεγία. Νέα ζευγάρια στο ξεκίνημα της ζωής τους, χαμηλοσυνταξιούχοι, υπερήλικες και ωφελούμενοι των προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι, ΚΕΦΟ, ΚΙΦΗ, αδυνατούν να ανταποκριθούν στο υψηλότατο κόστος κατοικίας και στερούνται ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης. Ως τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε περήφανοι που αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για την κοινωνική προσιτή κατοικία. Μπαίνουμε μπροστά για να ξελασπώσουμε τη χώρα, γιατί το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας μας εκθέτει και ως χώρα και ως κοινωνία. Ελπίζω το κεντρικό κράτος να πατήσει στις πλάτες μας, όπως γίνεται συνήθως. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση το έχουμε συνηθίσει. Για να βρεθεί. Βανιλίδη, έχετε ένα λεπτό για να πληρώσετε την εισήγησή σας. Τελειώνω. Ελπίζω το κεντρικό
κράτος να αντιληφθεί και να πάρει την ευκαιρία. Επίσης, επαναφέρουμε το θέμα της τράπεζας γης, όπως και της μεταβίβασης, εδώ θέλω την προσοχή σας, της μεταβίβασης στους Δήμους των χωρίς ιδιοκτήτη ακινήτων που θα περιέλθουν στο δημόσιο μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στο κτηματολόγιο. Με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να βρεθούμε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές έστω χιλιάδων διαμερισμάτων αδέσποτων. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση την τελευταία δεκαετία αποτελεί το μοναδικό θεσμό άσκησης κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας και αυτό έχει αναγνωριστεί από τους πάντες. Έχει υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης των ευάλωτων ομάδων. Δεν θα αναφέρω τα προγράμματα, είναι γνωστά. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εξασφάλιση του δικαιώματος της στέγης είναι σημαντικός και μπορεί να γίνει καθοριστικός. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα εθνικό, στρατηγικό και θεσμικό πλαίσιο. Η εκδήλωση λοιπόν σήμερα έχει σκοπό να παρουσιάσει πώς οραματιζόμαστε μια ολοκληρωμένη πολιτική στέγασης με κομβικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά που για όλη την άλλη Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια είναι κεκτημένα, είναι για μας ακόμα ζητούμενα. Γι' αυτό κιόλας μπαίνουμε μπροστά ως τοπική αυτοδιοίκηση για να αποδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι και θέλουμε και μπορούμε. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή και για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δανιλίδη. Είστε ακριβώς πάνω στο δεκάλεπτο της παρέμβασης. Δεν ξεπεράσετε καθόλου το χρόνο. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Τρικαίων, ο οποίος θα απευθύνει έναν χαιρετισμό στην εκδήλωση. Κύριε Παπαστεργίου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα. Χαίρομαι που βλέπω και φίλους και ανθρώπους αυτοδιοίκησης στο φίλο μου του Σίμω και όλους εσάς για ένα θέμα το οποίο πραγματικά ενδιαφέρον και μερικές φορές διερωτάσαι πώς ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και ένα τόσο προφανές ζήτημα δεν έχει μπει πιο επιτακτικά στην ατζέντα και της αυτοδιοίκησης και κυρίως του κράτους μέρημνας. Νομίζω πως η αφορμή είναι ξεκάθαρη. Από τη μία, όσοι κινούνται σε μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε μικρότερες πλέον, γιατί η αστυγία δεν αφορά πλέον μόνο τον αστικό πληθυσμό, βλέπουν οι ανθρώπους οι οποίοι κινούνται έξω και από την άλλη, αν σηκώσουν το βλέμμα τους από τον πεζοδρόμο, θα δούνε δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες κενά σπίτια. Άρα αυτό είναι το οξύμορο, ότι από τη μία βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που να κοιμηθούν και από την άλλη βλέπεις τόσα ακίνητα τα οποία είναι αδιάθετα, ρυπωμένα, ξεχασμένα. Και γεννάται βέβαια προφανώς το ζήτημα του πώς μπορείς να συγκεράσεις τις δύο ανάγκες. Από τη μία των ανθρώπων οι οποίοι θα θέλαν, θα έπρεπε, είναι επιτακτικό να βρουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους και από την άλλη πώς μπορούν τα κτίρια αυτά να σώσουν ζωές, να αποκτήσουν ζωή τέτοια τα κτίρια. Το αίτημα αυτό έχει προκύψει από την αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αφορμή το κτηματολόγιο το οποίο προχωράει, ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται σε κάποιες πόλεις της χώρας, αυτό το οποίο επιτακτικά και εμείς ζητάμε είναι το να περιέλθουν στην αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα ορφανά ακίνητα του δημοσίου. Όλα αυτά τα ορφανά ακίνητα γενικώς μάλλον. Είναι ακίνητα τα οποία είναι μπλεγμένα, είναι ξεχασμένα, έχουν χαθεί κληρονόμοι και δυστυχώς εάν δεν δηλωθούν θα περιέλθουν γενικώς στο δημόσιο. Και τι θα γίνει με αυτό? Στην ουσία, όλοι αυτοί οι φορείς του δημοσίου που εκμεταλλεύονται τα ακίνητα και έχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, θα αποκτήσουν μερικά ακόμη. Τουναντίον, αν αυτά τα αστικά ακίνητα περιέλθουν στους Δήμους, είναι δεδομένο πως οι Δήμοι θα βρούνε τι να τα κάνουν. Θα βρούνε τους πόρους και τα προγράμματα να τα αξιοποιήσουν. Θα βρούνε τους πόρους να τα φτιάξουν. Γι' αυτό, αυτό το οποίο θα μπορούσε να προκύψει, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει από την σημερινή κουβέντα, είναι το πώς θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τις χρηματοδοτήσεις, αλλά και τη μοναδική ευκαιρία καταγραφής πλέον των ακινήτων της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στις ανάγκες στέγασης όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι είτε άστεγοι είτε επισφαλώς στεγασμένοι. Γιατί, όπως ακριβώς έλεγε νωρίτερα και ο Σίμος, που είναι ο μέτρη, θεωρώ, ο πατριάρχης των κοινωνικών ζητημάτων της αυτοδιοίκησης, το ενεργειακό κόστος, αλλά και γενικότερα όλο αυτό το αυξημένο κόστος ζωής δημιουργεί και μια νέα γενιά επισφαλώς στεγασμένων ή εν δυνάμει αστέγων, οι οποίοι τους βλέπουμε πλέον ένα όλο και πιο τακτικά στα συσίτια, στις κοινωνικές μας δομές, στο να αναζητούν ευθυνότερη εργασία. Η ανάγκη που και στις μικρές πόλεις, όπως είναι η δικιά μου, τα Τρίκαλα πλέον υπάρχει και κυρίως παρουσιάζεται το χειμώνα με επισφαλώς στεγασμένους, με ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα ή πετρέλαιο για να ζεσταθούν, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Συνεπώς,
Και κλείνω με αυτό, ας ενώσουμε δυνάμεις και φωνές και ας επιμείνουμε στο κράτος ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει τη λύση. Η αυτοδιοίκηση είναι η ίδια η λύση και η λύση είναι αυτή. Όλα αυτά τα κίνητα τα οποία τελικά θα χαθούν ή θα ξεχαστούν ή θα είναι απλά μια εγγραφή ακόμη σε μια βάση δεδομένων ξεχασμένων ή αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα να περιέλθουν στον Δήμο, να γίνουν ακίνητα του Δήμου, να γίνουν ακίνητα τα οποία θα στεγάσουν την ανάγκη πλέον, την εκτεταμένη ανάγκη για στέγαση να στεγάσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γυρνάνε δυστυχώς χωρίς στέγη. Παρότι οφείλω να αναγνωρίσω ότι έγιναν σημαντικές προσπάθειες και από το Δήμο Αθηναίων και από άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα προκειμένου κάποια τέτοια κίνητα να αναμορφωθούν και να στεγάσουν έναν μικρό αριθμό τέτοιων ανθρώπων. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν θεωρώ πως είναι πραγματικά χρήσιμα τα συμπεράσματα. Θα μείνω συνδεδεμένος και εγώ να ακούσω και είμαι βέβαιος ότι θα βγουν συμπεράσματα, θα βρουν λύσεις τις οποίες πρέπει να προτείνουμε και παραπάνω. Καλή επιτυχία στην μερίδα. Ευχαριστούμε κύριε Παπαστεργίου για τον χαιρετισμό σας. Ήταν πολύ μέσα στον χρόνο. Είναι η ώρα να περάσουμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσης για την αναγκαιότητα της στεγαστικής πολιτικής και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα περάσουμε στο μέρος των εισηγήσεων. Θα συζητηθεί η εθνική πολιτική στέγαση, τα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής από Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία μιας ολιστικής δημόσιας δράσης και πολιτικής στο θέμα της στέγασης. Το πρώτο μέρος των εισηγήσεων έχει το γενικό τίτλο «Περί στεγαστικής πολιτικής». Ο πρώτος εισηγητής είναι ο κύριος Μιχάλης Γουδής, διευθυντής του Ιδρύματος Heinrich Bell, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Η στεγαστική πολιτική στην Ευρώπη, τάσεις και παραδείγματα». Υπενθυμίζω ότι υπάρχει παράλληλη ερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Κύριε Γουδή, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω και εγώ εκ μέρους του Ιδρύματος Heinrich Bell σε αυτή την εκδήλωση, την οποία στηρίζουμε ιδιαίτερα και για μας ούτως ή άλλως το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας. Θεωρούμε ότι είναι ένα κομβικό ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο έχει υποτιμηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο κυβέρνησης, είτε και σε επίπεδο δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για χρόνια. Και θεωρούμε πως με βάση και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Ο τίτλος της παρέμβασης είναι «Η στεγαστική πολιτική στην Ευρώπη, οι βασικές αρχές, οι τάσεις και τα παραδείγματα». Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις με βάση την εμπειρία μου για πολλά χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιας, Κοινωνικής και Συνεταιριστικής Κατοικίας, με ένα διαφορετικό ρόλο δηλαδή από αυτόν του Ιδρύματος Heinrich Bell. Η Housing Europe, η οποία εκπροσωπεί περίπου 43.000 φορείς σε όλη την Ευρώπη, που παρέχουν κάποια μορφή εναλλακτικής κατοικίας σε σχέση με αυτή της ελεύθερης αγοράς. Μιλάμε για στεγαστική πολιτική, όμως τι είναι τελικά η στεγαστική πολιτική? Νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε έτσι να περιορίσουμε λίγο το εύρος, καταλήγουμε ότι είναι ένα σύνολο πολιτικών αλλά και μέτρων επιμέρους που δημιουργούν συνθήκες πρόσβασης, και εδώ είναι η λέξη κλειδί, στην αγορά κατοικίας για όλους και όλες. Συνήθως μιλάμε για μια εθνική πολιτική, αλλά έχει κατά βάση τοπικό χαρακτήρα, προσαρμοσμένο δηλαδή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η αγορά κατοικίας, η οποία είναι κατεξοχήν τοπική. Δεν έχει δηλαδή η μία πόλη, όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι, ίδιες ανάγκες, ίδια προβλήματα, ίδιες προκλήσεις κατοικίας με μία άλλη, ακόμη και εντός της ίδιας χώρας ή ακόμη και εντός της ίδιας περιφέρειας. Παρατηρείται τελευταία και ακούστηκε ήδη στους χαιρετισμούς μια τάση αποκέντρωσης της στεγαστικής πολιτικής στην Ευρώπη. Θα έρθουμε σε αυτό προς το τέλος. Όπως επίσης κάτι το οποίο δεν ίσχυε για πολλά χρόνια, αυξανόμενη έμεση, μια και δεν έχει αρμοδιότητα άμεση, η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, που επηρεάζει τον τρόπο που χαράσει τη στεγαστική πολιτική. Έτσι λοιπόν έχουμε de facto αλληλεπίδραση του εθνικού, του τοπικού, αλλά και του ευρωπαϊκού επίπεδου. Τι είναι η κοινωνική κατοικία? Εδώ πάντα είναι ένα μεγάλο ζήτημα πώς ορίζουμε την κοινωνική κατοικία, διότι έχουμε απουσία κοινωνισμού. Οπότε όταν μιλάμε για την κοινωνική κατοικία είναι πολύ βασικό να δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Οπότε το πώς το ορίζουμε νομίζω είναι ένα από τα βασικά πράγματα το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Θα έρθουμε λοιπόν και σε αυτό. Αλλά επί της ουσίας όλο το μοντέλο της κοινωνικής κατοικίας μολονότι παρουσιάζει διαφορές και παράλληλες ιστορίες ιστορικά. Σημεία κλειδιά είναι η βιομηχανική επανάσταση για τη δημιουργία των πρώτων κοινωνικών κατοικιών. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και ειδικά ο δεύτερος που όθησε την εντατικοποίηση του κράτους πρόνοιας και του κοινωνικού κράτους με την κοινωνική κατοικία να είναι στο επίκεντρο. Η κυβέρνηση Θάτσερ στην Αγγλία, η οποία σηματοδότησε μια σημαντική μεταστροφή στο μοντέλο αυτό και απομάκρυνση από το μοντέλο κοινωνικής κατοικίας
προς πιο ιδιωτικές λύσεις στον τομέα αυτό και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης που άλλαξε πολύ δραστικά την αγορά κατοικίας στις χώρες που ήταν μέλη της Ένωσης και τα τελευταία, τις τελευταίες σχεδόν τρεις δεκαετίες βιώνουν έναν διαρκή μετασχηματισμό. Σήμερα λοιπόν έχουμε έτσι μια πολύ έντονη ποικιλομορφία. Όμως, τέσσερις βασικοί παράγοντες είναι πάντοτε παρόντες και με βάση αυτούς καταλήγουμε και στις διαφοροποίησεις μεταξύ των μοντέλων. Πρώτο είναι η μορφή ενίκησης, δεύτερον είναι οι πάροχοι, οι δικαιούχοι και η χρηματοδότηση. Η εστίαση δίνεται είτε στην προσφορά, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια προληπτική προσέγγιση όταν μιλάμε για την προσφορά, δηλαδή το κράτος ανεξαρτήτως επιπέδου με τα εργαλεία και τους μηχανισμούς του παρέχει την κοινωνική κατοικία υπό μορφή κοινωνικού αγαθού, ενώ η ζήτηση, η άλλη μεγάλη οικογένεια της εργατικής πολιτικής, ανταποκρίνεται σε ανάγκες οι οποίες προκύπτουν και συνήθως έχει πιο αποσπασματικό χαρακτήρα και κυρίως επιδοματικό χαρακτήρα. Για την ενίκηση, όταν μιλάμε, κυρίως κάνουμε λόγο για την ενοικίαση, με ενίκιο σε κάθε περίπτωση χαμηλότερο της ελεύθερης αγοράς. Μερικές χώρες βέβαια επιτρέπουν και την αγορά κατοικίας, παραδείγματος χάρη η Ισπανία, ενώ υπάρχουν και εμφανίζονται όλο ένα και περισσότερο, παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ενδιάμεσες μορφές με τη μορφή, παραδείγματος χάρη, της συνιδιοκτησίας, του λεγόμενου shared ownership. Ποιοι είναι οι πάροχοι σε χώρες οι οποίες έχουν στεγαστική πολιτική ολοκληρωμένη? Ουσιαστικά έχουμε έξι βασικές μορφές. Την κυβέρνηση, δηλαδή με μία μορφή δημόσια στέγης, μία τοπική αρχή, τη δημοτική κατοικία, έναν ανεξάρτητο δημόσιο φορέα ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει το δημόσιο. Πολλούς εταιρισμούς έχουμε σε όλη την Ευρώπη, μοντέλα όπως το cooperative housing, collaborative housing, eco-housing, ανεξαρτήτως πώς τα λέει κανείς, λίγο πολύ παρουσιάζουν πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Μη κερδοσκοπικούς φορείς, ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες που έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς. Κατά βάση, βέβαια, είτε μιλάμε για ένα οικουμενικό μοντέλο που δίνει ελεύθερη καθολική πρόσβαση στην αγορά, αλλά όπως βλέπετε, μόνο δύο χώρες το κάνουν αυτό στην Ευρώπη, η Δανία και η Σουηδία, ή κάπως πιο περιορισμένο που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά συνήθως έχουν να κάνουν με το εισόδημα. Με το πόσο άμεση είναι η ανάγκη, παραδείγματος χάρη, αν μιλάμε για κάποιον που είναι άστεγος, αν έχει κακές ή επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ή συνωστισμό στο μέρος που κατοικεί, ή έχουν επίσης και πληθυσμιακό χαρακτήρα, δηλαδή πληθυσμιακές ομάδες στόχο, όπως είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, οι πολύτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Από πού προκύπτει η χρηματοδότηση? Ουσιαστικά έχουμε τρία βασικά ζητούμενα να καλύψουμε γι' αυτό, και αυτό είναι κομβικό ζήτημα: την κατασκευή όπου απαιτείται, την αγορά ή τη χρήση γης, ή το τρίτο, και νομίζω μας αφορά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε κατοικίες, είναι πώς τις αξιοποιούμε, πώς αξιοποιούμε το απόθεμα λοιπόν. Και τι πηγές υπάρχουν? Ο δανεισμός προφανώς, η επιδότηση ή η χρηματοδότηση από το δημόσιο με κάποια μορφή. Ήδη όλοι των παρόχων, όπου υπάρχουν αυτοί, με τη μορφή housing associations, οπότε από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό, δεν υπάρχει, και η συμμετοχή των ίδιων των ενοικιαστών με κάποιον τρόπο. Βέβαια, ένα κομμάτι είναι και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όμως καλύπτει μόνο επιμέρους προγράμματα, δεν μπορεί να καλύψει, ας πούμε, το σύνολο της στεγαστικής πολιτικής, ενός στεγαστικού προγράμματος. Τώρα, αν δούμε το μέγεθος του τομέα της κοινωνικής στέγης, για να πάρουμε μια εικόνα, η Ολλανδία είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο παραδοσιακά, δηλαδή περίπου μία στις τρεις κατοικίες εκείνη κοινωνική. Ακολουθούν η Αυστρία και η Δανία με ποσοστά κοντά στο 20%, λίγο πάνω, λίγο κάτω το 20%. Όμως γενικά παρατηρείται, και γι' αυτό βάλαμε και το ρώσιμο με την κυβέρνηση Θάτσερ, συρρήκνωση του τομέα από τα τέλη της αρχές προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Η Housing Europe κάνει κάθε δύο χρόνια μία μελέτη για το state of housing, δηλαδή με στατιστικά στοιχεία για τον τομέα της κατοικίας στην Ευρώπη, οπότε μπορεί κανείς να έχει επικαιροποιημένα στοιχεία και αριθμούς για το πόσο εξελίσσονται τα μοντέλα κοινωνικής κατοικίας ανά την Ευρώπη. Παρεμβάσεις οι οποίες είναι πιο προσαρμοσμένες σε πιο σύγχρονες ανάγκες είναι αυτές, παραδείγματος χάρη, στην Ιρλανδία του Mortgage to Rent, δηλαδή μετατροπή του δανείου σε ενίκιο για την αποφυγή εξώσεων και έτσι της ξενεπακόλουθης αύξησης αστεγίας. Διάφορες χώρες ή και πόλεις φορολογούν τα άδεια σπίτια ή μετατρέπουν τα άδεια ιδιόκτητα σπίτια σε κοινωνικές κατοικίες με επιδότηση ενοικίου. Ή υποχρεώνουν τις τράπεζες, ειδικά σε χώρες που έχουμε και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, να μετατρέψουν τα άδεια σπίτια που κατέχουν σε κοινωνικές κατοικίες. Αν επιχειρήσουμε μία αποτίμηση πριν πάμε λίγο στο τοπικό επίπεδο, στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, ουσιαστικά
Η στεγαστική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της συγκρότησης των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών. Είναι βασική κατεξοχήν έκφραση του κοινωνικού κράτους. Έχει έντονο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στις χώρες που εφαρμόστηκε μαζικά και αποτέλεσε τη βάση ευημερίας για δεκαετίες. Ακούστηκε και αυτό ήδη. Η έντονη κρατική παρέμβαση έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εξασφάλισε ευημερία και κοινωνική συνοχή. Όμως η σταδιακή ολίσθηση προς την κυριαρχία της αγοράς γέννησε τη σύγχρονη στεγαστική κρίση, η οποία δεν είναι παρούσα μόνο στην Ελλάδα, είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ έχω τρία στιγμιότυπα για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Μία φωτογραφία από την πολύ μεγάλη διαδήλωση που έγινε τον Απρίλιο του 2019 στο Βερολίνο, ενάντια στην παράνοια των ενοικίων. Δύο χρόνια αργότερα, πριν από μερικές εβδομάδες, είχαμε δημοψήφισμα στο Βερολίνο, παράλληλα με τις γερμανικές εκλογές, για την κοινωνικοποίηση των κατοικιών που είχαν περάσει οι ιδιώτες. Έχουμε το 2019 και 2020 την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για την κατοικία, ώστε να τεθεί το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και στις αρχές του χρόνου φέτος είχαμε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την πρωτοβουλία της Kim van Sparentag, της Ολλανδής Πράσινης Ευρωβουλευτίνας, για την κατοικία που ζητάει από την Επιτροπή συγκεκριμένες δράσεις σε τομείς οι οποίες επηρεάζουν έμεσα την κατοικία, μολονότι, όπως είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άμεση αρμοδιότητα στον τομέα αυτό. Κλείνω με τον ρόλο των πόλεων. Ποιος είναι, ποιος θα μπορούσε να είναι, ποιος γίνεται ο ρόλος των πόλεων τελευταία. Οι άδειες για χρήσης γης και κατασκευές και ο έλεγχος τους, που μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ποσοστώσεις. Δηλαδή, ένα κτίσμα καινούριο μπορεί να πάρει άδεια μόνο αν κάποιο μέρος των διαμερισμάτων που θα κατασκευαστούν είναι κοινωνική κατοικία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις Βρυξέλλες που ζούσα για χρόνια. Η δημοτική κατοικία, δηλαδή παροχή στέγης, είτε απευθύεστε με την επιδότηση ενοικίου. Μέτρα ενίσχυσης του social mix, δηλαδή αποφυγής του εξεργενισμού, του gentrification. Προγράμματα housing first για την καταπολέμηση της αστεγίας. Και βέβαια η συνεργασία με φορείς υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, είτε υπάρχουν είτε μπορούν να δημιουργηθούν, όπως αυτός που προτείνεται και νομίζω και στο πρόγραμμα αυτό της μητροπολιτικής αναπτυξιακής, αλλά όλα καταλήγουν στην ενεργό εμπλοκή των πόλεων για αυτό που λέγεται δικαίωμα στην κατοικία. Γιατί εκεί πάμε, καταλήγουμε τη συζήτησή μας, ότι δεν είναι ένα απλό αγαθό, αλλά είναι ένα δικαίωμα βασικό και θεμελιώδες για όλους και όλες, για όλους τους ανθρώπους. Τι δράσεις έτσι ξεκινούν να λαμβάνουν οι πόλεις, ποιες είναι οι τάσεις. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα από την Ισπανία, το Ματαρό, μια μικρή πόλη κοντά στη Βαρκελόνη, όπου δημιουργήθηκε συνεταιρισμός ενοικιαστών με τον τίτλο Yes We Rent για την αξιοποίηση κενών κτηρίων. Εδώ αξιοποιήθηκε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με το Urban Innovative Actions. Η πόλη της Ρίγα στη Λετωνία αύξησε τα δημοτικά τέλη 10 έως 15 φορές για κτίρια που αφήνονται στην τύχη τους, οθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τους ιδιοκτήτες να αναλάβουν δράση. Ενώ μικρότεροι δήμοι σε μεγαλύτερες πόλεις, όπως είναι το Ζουγκλό στη Βουδαπέστη, συνδιαμορφώνουν με μη κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες τεχνολογίας και πανεπιστήμια βιώσιμες γειτονιές με έμφαση από τη μία στα πράσινα κτίρια, από την άλλη στην ενίσχυση των κοινόχρηστων χώρων και από την άλλη την εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών. Και πάλι μιλάμε για αξιοποίηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των καινοτόμων αστικών δράσεων, το Urban Innovative Actions. Τελευταία διαφάνεια από τη μεριά μου έχει μερικούς αριθμούς έτσι για να δούμε για τι πράγμα μιλάμε και πόσο διαφορετικές μπορεί να μοιάζουν οι πόλεις με βάση το τι κάνουν γύρω από τη στέγαση, όπως την παρουσιάζουν οι EuroCities, η ευρωπαϊκή ομπρέλα των πόλεων που εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες από τον οργανισμό αυτό. Το 60% του πληθυσμού της Βιέννης μένει σε κοινωνική κατοικία. Έχει 420.000 διαμερίσματα περίπου με αυτό το χαρακτηρισμό, σε μια πόλη πολύ μικρή, 1,9 εκατομμυρίων. Αλλά βέβαια μιλάμε για μια στρατηγική η οποία αριθμεί περισσότερο από έναν αιώνα ζωής από την κόκκινη Βιέννη τη δεκαετία του 1910. Στη Λιόν, μια από τις μεγαλύτερες γαλλικές πόλεις, ένα στα τέσσερα σπίτια είναι κοινωνική κατοικία. Όμως και πάλι δεν μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Βέβαια, βάζοντας και τη μητροπολιτική περιοχή, σίγουρα μεγαλώνει ο αριθμός. Το 10% του πληθυσμού στο Πόρτο μένει σε κοινωνική κατοικία. Και η Βαρκελόνη, η οποία σίγουρα τραβάει το βλέμμα πολλών εξημών τα τελευταία χρόνια, διαθέτει πλέον περίπου 100.000 κοινωνικές κατοικίες. Όμως πριν από το 2016, πριν αναλάβει η Άντα Κολάου τη δημαρχία της πόλης, δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Άρα
που οι περισσότερες από αυτές τις πόλεις δεν ήταν πάντα έτσι, δεν ήταν πάντα καλά παραδείγματα, δεν είχαν πάντα ισορροπημένη στεγαστική πολιτική, δεν είχαν πάντα καινοτομία στις δράσεις τους για την κατοικία. Οπότε και για μας νομίζω το βασικό μάθημα που έχουμε να πάρουμε είναι ότι πρέπει να γίνει η αρχή. Έχουμε καθυστερήσει, έχουμε αφαιθεί στον τρόπο που νομίζω θα μας τον περιγράψει και η Δημήτρη Σχετίτσα στη συνέχεια, που αντιμετωπίζαμε την κατοικία ως μια ιδιωτική υπόθεση για δεκαετίες. Αυτό με βάση τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επαρκεί, οπότε πρέπει να το δούμε διαφορετικά το συγκεκριμένο ζήτημα, που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που αφορά όλο ένα και περισσότερους πολίτες σε μεγάλες και μικρότερες, όπως θα ακούσουμε και από τον Νίκο Τοβράντς στη συνέχεια, ελληνικές πόλεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γουδή. Πριν συνεχίσουμε, να πω ότι υπάρχει δυνατότητα από όσους παρακολουθούν να απευθύνουν γραπτώς ερωτήσεις προς τους συζητητές. Εγώ θα επανέλθω στο τέλος, οι ερωτήσεις θα απευθυνθούν στο τέλος της, των εισηγήσεων. Θα σημειώνω ήδη προς τον κύριο Γουδή την ερώτηση σε ό,τι αφορά το παράδειγμα της Βαρκελόνης και του Βερολίνου, θα ήθελα να συζητήσουμε στο τέλος της κουβέντας. Η επόμενη στη σειρά των εισηγητών, η κυρία Δήμητρα Σιατίτσα, διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διδάσκουσα ΕΣΠΑ στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα πολιτικές στέγασης στην Ελλάδα, κενά και ανάγκες σήμερα. Κυρία Σιατίτσα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάμε, ή τέλος πάντων που αυτή η συζήτηση ανεβαίνει επίπεδο, και ελπίζω αυτό να γίνει πιο συστηματικά. Και επίσης χάρηκα πολύ που συμμετείχα στην έρευνα για την προσιτή κατοικία στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα σημαντικό βήμα και πραγματικά μοιάζει έτσι να έχει βάλει, να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πια πιο συστηματικής ανάπτυξης μιας τοπικής πολιτικής, που όπως ήδη όλοι είπανε είναι απολύτως απαραίτητη και για την Ελλάδα. Εγώ θα μιλήσω, θα προσγειώσω λίγο τη συζήτηση στο ελληνικό πλαίσιο. Κυρία Σιατίτσα, θα σας λίγο μπορείτε την ένταση. Έχετε δίκιο, έχω ανάποδο το hands-free, με συγχωρείτε. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι θα προσγειώσω τη συζήτηση στην Ελλάδα, στο ελληνικό πλαίσιο. Πολύ σύντομα, πράγματα που τα γνωρίζουμε ήδη, η ιστορική εξέλιξη της πολιτικής για τη στέγη στην Ελλάδα είχε διαφορετική πορεία από αυτή που παρουσίασε ο Μιχάλης Ουγουδής πριν. Δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ο κοινωνικός τομέας. Βασικός άξονας ήταν η πρόθεση της ιδιοκατοίκησης. Η δημόσια πολιτική για τη στέγη παρέμεινε πάρα πολύ περιορισμένη. Η οικογένεια είναι και εξακολουθεί να είναι ο βασικός θεσμός, πρόκειται στην κατοικία. Ο βασικός φορέας υπήρξε από το 1954 ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βέβαια. Δεν τον εντάσσει κανείς, δεν μπορούμε να τον εντάξουμε σε μια πολιτική κατοικίας οριζόντια, αφορούσε συγκεκριμένους ωφελούμενους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και βέβαια καταργήθηκε το 2012 μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για τον τομέα πολιτικής για τη χώρα. Υπάρχει ένα know-how για τις παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες όμως πάντα είναι αποσπασματικές και χωρίς συνέχεια. Και γενικά μέχρι πολύ πρόσφατα η προσέγγιση για τη στέγαση των ευάλωτων ομάδων ήταν μάλλον φιλανθρωπική. Επίσης αναφέρθηκαν πολλά για το πώς η στεγαστική κρίση εντάθηκε και έγινε πολύ πιο αισθητή σε ευρύτερα κομμάτια του πληθυσμού την περίοδο της κρίσης, και απέκτησε έτσι και πολλαπλά πρόσωπα και πεδία προκλήσεις για τη δημόσια πολιτική, τόσο λόγω της επιδείνωσης των συνθήκων και της επισφάλειας για τον τόπιο πληθυσμό, την λεγόμενη προσφυγική κρίση και το ζήτημα διαχείρισης της υποδοχής των προσφύγων, αλλά και της ένταξης πλέον των ανθρώπων αυτών στην Ευρώπη. Και μετά το 17 πια μια ανάκαμψη, αναφέρθηκε και αυτό, στην αγορά την κτηματομεσητική και στην αγορά του κατοικίας,
με πολύ επιθετικές πλέον επενδυτικές πρακτικές που ανεβάζουν τις τιμές και έχουν οδηγήσει, μπορούμε να μιλάμε πια νομίζω γι' αυτό, για μια στεγαστική κρίση στον ενοικιαζόμενο τομέα που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους και τους μετανάστες και όσους δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον ή δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Και βέβαια να μην ξεχνάμε και χρονίζουσες καταστάσεις διαβίωσης σε απάνθρωπες συνθήκες, σε καταβλισμούς που αφορούν δυστυχώς όλο και περισσότερους ανθρώπους, καταρχήν τους Ρωμά αλλά και εποχικούς εργαζόμενους, να μην ξεχνάμε τη Μανολάδα για παράδειγμα ή τους καταβλισμούς προσφύγων. Κάποιες έτσι ελληνικές ιδιαιτερότητες και που περιγράφουν νομίζω και το σημείο εκκίνησης και βάζω το διαστάσιμιας απουσίας γιατί είναι, το δανείζομαι από τον Δημήτρη τον Εμμανουήλ από ένα άρθρο του που περιέγραφε το θέμα της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα, μια μεγάλη απουσία. Δεν έχουμε δημόσιο, κοινωνικό ή μη κερδοσκοπικό οικιστικό απόθεμα. Αυτό είναι μάλλον μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη. Το 0% που καταγράφεται κάθε χρόνο στις έρευνες του Housing Europe. Δεν έχουμε αρμόδιο φορέα για τη στεγαστική πολιτική. Αυτό δείχνει λίγο και το βαθμό προτεραιότητας. Δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική πολιτική κατοικίας. Επίσης, μάλλον έτσι σχετικά μοναδικό. Η πρόσβαση στη στέγη είναι αντιληπτή ως μια ατομική οικογενειακή υπόθεση. Αυτό υπόθηκε και πιο πριν. Και επίσης οι δημόσιες χωρικές επενδύσεις για αναπλάσεις και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος δεν συνδέονται με κοινωνικούς στόχους και με την κατοικία συγκεκριμένα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είναι μια δημόσια πολιτική χαμηλής προτεραιότητας με κατακερματισμένη και αποσπασματική εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, ειδικά αυτά που εφαρμόζει η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, έχουν πολύ επισφαλή βιομισθυμότητα γιατί βασίζονται σε ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα που τελειώνουν. Έχουμε μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά και μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης. Έχουμε πάρα πολύ περιορισμένες δημόσιες δαπάνες που αφορούν κυρίως κάποια επιδόματα. Μου κάνει εντύπωση που ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί από την Ελστάτ το επίδομα ενοικίου. Δεν μετριέται οι δημόσιες δαπάνες για τη στέγαση στην κατανομή των δαπανών για τη δημόσια πολιτική στα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία δεν εμφανίζεται στην Ελλάδα. Και γενικά υπάρχει μια τάση εστίασης στη διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Αυτό εντάθηκε την περίοδο της κρίσης και είναι αναμενόμενο. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί η κοινωνική πολιτική κατοικίας να παραμείνει σε αυτό. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχουν γίνει κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις και θεωρώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό η θεσμοθέτηση ενός επιδόματος ενοικίου του 2019 από την προηγούμενη κυβέρνηση που είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική οριζόντια στεγαστική πολιτική που έχουμε, δηλαδή ένα κλασικό βασικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής. Δεν υπήρχε αυτό, αφορούσε τα προηγούμενα χρόνια επί ΟΕΚ μόνο τον ψηφοδικαιούχους του ΟΕΚ. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη, σήμερα ελάχιστον κειμένο εισόδημα που αφορά και αστέγους, είναι ένα βασικό εργαλείο, θα επανέλθω σε αυτό. Και έχουμε και μία εφαρμογή καινοτόμων για τα ελληνικά δεδομένα στεγαστικών πολιτικών που αξιοποιούν ιδιωτικές κατοικίες, που είναι και στο επίκεντρο της συζήτησης σήμερα, όπως το Στέγαση και Εργασία, το πρόγραμμα για στέγους του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και το Εστία και το Ήλιος που αφορούν τούντες άσυλο και πρόσφυγες. Και βέβαια τα χρόνια αυτά είδαμε μία πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή των Δήμων για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και σε σύμπραξη με τον κοινωνικό τομέα. Όμως, έχουμε και κάποιες αντίρροπες τάσεις που δυσκολεύουν τα πράγματα και είναι ακριβώς αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά κατοικίες και οι οποίες δυστυχώς υποστηρίζονται και από δημόσιες πολιτικές. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει ας πούμε, να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Έχουμε και μια σταδιακή απελευθέρωση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας και εδώ κεντρικό ρόλο πήραν οι τράπεζες και όχι το δημόσιο, τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Αναπτύσσεται γενικά η τεχνολογία διαχείρισης χρέους και χρηματιστικοποίησης της κατοικίας, άρα ενισχύονται διάφοροι θεσμικοί παίκτες στην αγορά. Και βέβαια έχουμε πολιτικές για την προσέλκυση επενδύσεων στα οικιστικά ακίνητα είτε με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είτε με τις επενδύσεις στην Golden Visa
είτε με τη δραστηριοποίηση πια μεγάλων εταιριών, και αυτό αλλάζει το τοπίο. Και αυτό δεν είναι μόνο μια συνθήκη που πολλαπλασιάζει τις ανάγκες για στήριξη, πολλαπλασιάζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τιμές, αλλά περιορίζει και τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, και αυτό το είδαμε πολύ καλά και με τα προγράμματα αυτά που ανέφερα, το εστία, το στέγαση και εργασία κτλ., που είναι πολύ διαφορετική εικόνα από το 2015, ας πούμε, που ξεκίνησαν, με σήμερα όταν ψάχνουν να βρουν διαμερίσματα στην ιδιωτική ενοικιαζόμενη αγορά. Άρα είναι επιτακτικό, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας με μια σύνθετη στόχευση και για τις κοινωνικές ανάγκες και για την αναβάθμιση των γειτονιών και του οικιστικού αποθέματος και για την τοπική ανάπτυξη. Και βέβαια αυτό πρέπει να αφορά ένα πλέγμα πολιτικών και για την πρόληψη, να μην έχουμε περισσότερους ανθρώπους για ανάγκη, και για την προστασία και για την υποστήριξη όσων βρίσκονται πραγματικά σε ακραία ανάγκη. Είναι σημαντική η αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας, να πατήσουμε στην εμπειρία, στην τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί και στο ανθρώπινο δυναμικό, στο πεδίο που έχει πλέον μια μεγάλη εμπειρία από τα προγράμματα μέχρι τώρα. Και βέβαια εδώ ο ρόλος των Δήμων αναφέρθηκε βεβαίως και είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, είναι απολύτως κομβικών. Και θα πρέπει η κοινωνική στεγαστική πολιτική να αποτελέσει πλέον άξονα της στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη, ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς δρόντες και για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Και πολύ σύντομα έτσι θα συνοψίσω κάποιες κατευθύνσεις για μια τέτοια στεγαστική πολιτική. Εργαλεία, την διακυβέρνηση, ένα σύστημα διακυβέρνησης και τους πόρους που θα πρέπει να συγκεντρώσουμε. Ξανά θεωρώ ότι το επίδομα ενοικίου είναι βασικός κορμός και το βλέπουμε τώρα και κατά την ανάπτυξη του προγράμματος που θέλει να εφαρμόσει η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή της Θεσσαλονίκης. Έχει συμπληρωματικότητα το επίδομα ενοικίου με προγράμματα υποστηριζόμενης στέγησης οικονομικά προς τις κατοικίες. Δεν μπορούν πάντα οι άνθρωποι να στηριχτούν στους δικούς τους πόρους ή στο εισόδημα από την εργασία, με δεδομένο και το ύψος των μισθών και των εισοδημάτων αυτή τη στιγμή. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο και να ενισχυθεί και σημείο εισόδου, αλλά και διασύνδεσης και υποστήριξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, άρα πρέπει να συζητήσουμε ενδεχομένως και την αύξησή του. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και η υποτροπή των εξώσεων για να μην προκαλούνται επιπλέον ανάγκες και επιβαρύνσεις ή πρέπει να είναι στον πυρήνα, όχι μόνο, δεν μπορεί να ερχόμαστε εκ των υστέρων πυροσβεστικά. Κομβικό, και το ανέφερα νωρίτερα, είναι η ρύθμιση της αγοράς κατοικίας. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, να το διαπιστώνουμε μια δραστηριότητα οικονομική που βάζει μπροστά το κέρδος και δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα, να μην παρέμβει το δημόσιο, να μην υπάρξει μια δημόσια παρέμβαση. Και στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ελάχιστα εργαλεία γι' αυτό. Δεν παρακολουθούμε τις τιμές ενοικίων, δεν γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τη χρήση των ακινήτων, και αυτό βέβαια δυσκολεύει και πολιτικές, για παράδειγμα, για τον έλεγχο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της τουριστικής χρήσης και επιχειρηματικής χρήσης του οικιστικού αποθέματος, που θα έπρεπε να πηγαίνει, ας πούμε, για να καλύπτει ανάγκες. Και πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε πριν και ο Μιχάλης, στην ανάγκη δημιουργίας ενός μη κερδοσκοπικού τομέα της κατοικίας. Άρα να δραστηριοποιηθούν, να ενισχυθούν κοινωνικοί φορείς. Η ενίσχυση σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση αυτού του τομέα πολιτικής, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα και η τεχνική επάρκεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί παρόλο που χάρηκα πολύ έτσι για αυτές τις πολύ ένθερμες δηλώσεις δέσμευσης προς την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής, γνωρίζουμε τις σημαντικές αδυναμίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί Δήμοι. Άρα είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει αυτή η ενίσχυση και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν εργαλεία για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε ένα κοινό συλλογικό σχέδιο για την κοινωνική κατοικία.
να ενισχυθεί και να βελτιωθεί οι μηχανισμοί κάθετης και οριζόντιας διακυβέρνησης των στεγαστικών προγραμμάτων σε μια πιο σταθερή βάση. Δεν χρειάζεται κάθε φορά όποιος εμπλέκεται να αυτοσχεδιάζει και να χάνεται πολύτιμη ενέργεια. Από την άλλη, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένας κεντρικός επιτελικός φορέας. Αυτό θα δείξει και το στίγμα μιας πραγματικής δέσμευσης σε μια πολιτική, ότι αποκτά βαρύτητα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και βέβαια θα συντονίσει και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, θα αναδιανύμει πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση με έναν δίκαιο τρόπο και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός παρκούς θεσμικού πλαισίου. Και τέλος, κλείνοντας, οι πόροι για αυτή την πολιτική είναι απολύτως απαραίτητο και υπόθηκε και στην αρχή στους χαιρετισμούς η ανίχνευση των υφιστάμενων τοπικών πόρων που έχουν να κάνουν και με τις ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου και της κάθε περιφέρειας, αλλά το κενό οικιστικό απόθεμα είναι πολλαπλό. Είναι οι κενές κατοικίες ιδιωτών που αξιοποιούν μέχρι τώρα τα προγράμματα, αλλά υπάρχει και μια περιουσία στο δημόσιο, στα Υπουργεία ή σε δημόσιους φορείς, το οποίο παραμένει αδρανές και δυστυχώς μοιάζει η κατεύθυνση που του δίνεται, ακολουθώντας έτσι άλλου τύπου προτεραιότητες, είναι να το διαχειριστούμε σαν κοινοί επενδυτές της κτηματομεστικής αγοράς. Δυστυχώς θα πρέπει, νομίζω, και αυτό είναι σε αντίθεση και σε αντίφαση με μια στεγαστική πολιτική, θα πρέπει αυτό το απόθεμα να διατεθεί κατά προτεραιότητα για τις κοινωνικές ανάγκες και για τις κοινωνικές στεγαστικές ανάγκες. Υπάρχουν τα διάθετα υπόλοιπα των στεγαστικών προγραμμάτων που έχει αυτή τη στιγμή, είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Όλα αυτά δεν είναι μεγάλοι αριθμοί, όμως νομίζω ότι εκεί που είμαστε δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με μεγάλους αριθμούς, πρέπει να ξεκινήσουμε με λίγους, φροντίζοντας να χτίσουμε ένα σταθερό διοικητικό σύστημα και ένα θεσμικό πλαίσιο. Και σταδιακά αυτό να μπορεί να αναπτύσσεται και εκεί εντάσσεται και το αίτημα που έχει προβάλει η ΚΕΔΕ για να διεκδικήσει τη μεταβίβαση των αγνώστου ιδιοκτησίας ακινήτων από το κεντρικό κράτος. Όταν αυτά περιέλθουν, αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο. Είναι μια ιστορία, νομίζω, που σπρώχνει, είναι ένα αίτημα που σπρώχνει τη διαδικασία αυτή αρκετά πιο πέρα χρονικά. Πιο κοντά μπορούμε να διεκδικήσουμε ακίνητα που ήδη είναι ξεκάθαρο ότι ανήκουν, για παράδειγμα, στους φορείς, στους ασφαλιστικούς φορείς, στα Υπουργεία, αλλά και σε μεγάλους ιδιοκτήτες κοινωνικούς, που μπορούν να είναι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Εκκλησία, τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και οι ιδιώτες βεβαίως και οι τράπεζες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια τέτοια τοπική κοινωνική σύμπραξη για την αξιοποίηση των πόρων αυτών με κοινωνικό όφελος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι μια καλή συγκυρία, γιατί η Ευρώπη στρέφει πόρους προς την ανακαίνιση κτηρίων και παρόλο που δεν έχει βάλει δεσμευτικό πλαίσιο για το πώς θα το χρησιμοποιήσουν τα κράτη και προτάσει αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικούς στόχους, την ενεργειακή αναβάθμιση, παρόλα αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία και επεξεργασίες να μπει το ζήτημα της κοινωνικής ανταπόδοσης και των επιπτώσεων μιας τέτοιας αναβάθμισης, γιατί μπορεί επίσης, επαναλαμβάνω, να έχει αρνητικά αποτελέσματα η αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος για τις οικονομικά ευάλωτες κατηγορίες, καθώς συνήθως ανεβάζει τις τιμές. Άρα θέλει μια εγρήγορση εκεί για να δημιουργηθούν αντισταθμιστικά μέτρα και παρεμβάσεις. Και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Μιχάλης ο Βουδής, αυτό δεν μπορεί, μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να βασιστεί στους ευρωπαϊκούς πόρους. Θα πρέπει να επεκταθεί και να σταθεροποιηθεί η δημόσια χρηματοδότηση και θα πρέπει να δημιουργηθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης της μη κερδοσκοπικής κατοικίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Δηλαδή να υποστηριχθούν δρόντες μη κερδοσκοπικοί να αναπτύξουν υπηρεσίες στεγαστικές και κατοικία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να... σας πρόλαβα. Δεν προλάβα, ακριβώς. Είμαι στο χρόνο, ωραία, χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιαντίτσα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτήσεων προς τους συζητητές, και οι οποίοι θα συζητηθούν στο τέλος. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, το οποίο έχει τον τίτλο «Η αξιοποίηση του υπάρχοντος στεγαστικού αποθέματος».
Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Πάνος Χατζηπροκοπίου, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για την κοινωνική και προσιτή κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Χατζηπροκοπίου, σας ακούμε. Καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά και να έχουμε μαζευτεί στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης και το γεγονός ότι συνεχίζει αυτή η δουλειά και η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας εμπλοκή. Εγώ δεν θα... θα κάνω μια όσο πιο συνοπτική και επιλεκτικά συνοπτική, θα έλεγα, παρουσίαση της μελέτης. Δεν θα σας... δεν έχω κάποια παρουσίαση. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον και με αφορμή ίσως κάποιες ερωτήσεις αργότερα συγκεκριμένα κάποια από τα σημεία τα οποία θα αναφερθώ, αν θέλουμε κάποιο γράφημα. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Αυτό που βλέπετε είναι η όμορφη και συνοπτική εκτεταμένη περίληψη μιας δουλειάς που είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση και λεπτομέρεια. Η δουλειά αυτή έγινε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μυζωνοσαστική Θεσσαλονίκη, στη Μάθα ΕΟΤΑ, σε μια εξαιρετική συνεργασία με αμοιβαία διάδραση και αλληλοτροφοδότηση. Και δεν είναι παρά ο άνθρωπος που την επέβλεψε, συντόνισε μια ομάδα εξαιρετική διεπιστημονική από το τμήμα το δικό μας, το Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, από τους αρχιτέκτονες των αρχιτεκτών μηχανικών, εξωτερικού συνεργάτη, η Δημήτρη Σχετίτσα ήταν μέρος της. Αργότερα συνεργαστήκαμε με τον Χάινριχ Μπέλ για να παραχθεί αυτό που το εξώφυλλό του βλέπετε μπροστά σας. Ήταν μια μελέτη η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος έλαβε χώρα μέσα στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, το 20. Ξεκινώντας είχε το διτό αυτό στόχο να παράξει γνώση για το ζήτημα της στέγασης στην Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας τις υφιστάμενες, ας πούμε, στεγαστικές πρακτικές, συνθήκες, ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, αλλά στο πλαίσιο πρόσφατων εξελίξεων διαφαινόμενων τάσεων στην αγορά κατοικίας, και παράλληλα να διερευνήσει τις δυνατότητες παρέμβασης από φορέα με κορμό την τοπική αυτοδιοίκηση, εξετάζοντας παραδείγματα καλών πρακτικών του εξωτερικού και αξιολογώντας θεσμικά, διοικητικά, επιχειρησιακά, χρηματοδοτικά την εφαρμογή του στο ελληνικό πλαίσιο και σε αυτό της Θεσσαλονίκης. Σε σχέση και με τα δύο, ειδικά ίσως με το δεύτερο και ένα μέρος των που αφορούν στις κατευθύνσεις στις οποίες κινήθηκαν οι προτάσεις μας, εκεί δηλαδή που κατέληξε η μελέτη, αρκετά διευκολύνουν τη δική μου παρέμβαση οι εισηγήσεις του Μιχάλη του Γουηδή και της Δήμητρα Σιατίτσας που προηγήθηκαν. Μου επιτρέπουν λίγο περισσότερο χρόνο στο κομμάτι που είχε να κάνει με την παραγωγή γνώσης, την χαρτογράφηση του πεδίου. Και το λέω αυτό γιατί βρεθήκαμε αντιμέτωποι ξεκινώντας με έτσι μια διτή πρόκληση, αντίστοιχη, πλήρως ανάλογη τέλος πάντων με τους διτό αυτό στόχο. Όσον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό πολιτικών, ήταν ένα ζήτημα του πώς παρεμβαίνεις κάπου που, όπως υπόθηκε, δεν υπάρχει ακριβώς πολιτική, στεγαστική πολιτική σε εθνικό επίπεδο και είμαστε μια κοινωνία μικροϊδιοκτητών σε σημαντικό βαθμό. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή γνώσης, πώς δημιουργείς γνώση από εκεί που δεν υπάρχει. Δεν υπήρχαν, διαπιστώσαμε με έκπληξη ξεκινώντας, ότι δεν υπήρχαν η προηγούμενη μελέτη για την κατοικία, την αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, χρονολογούνταν από τις αρχές δεκαετίας του 90, αναφερόταν σε ένα σημείο καμπής ενδεχομένως, που ήταν τα τέλη του 80, το πέρασμα στη δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από τις στάσεις της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας, της προαστιοποίησης, της αστικής διάκρισης, αλλά και της σταδιακής, ας πούμε, διεύρυνσης της στεγαστικής πίστης, για παράδειγμα. Οπότε μιλούσε για μια άλλη εντελώς διαφορετική εποχή. Ο χρόνος της διεξαγωγής μελέτης ήταν επίσης κρίσιμος,
μια τρίτη πρόκληση, γιατί ήταν η ίδια η πανδημία, η καραντίνα, η συνθήκη μέσα στην οποία εξελίχθηκε, αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις της, τις οποίες δεν μπορέσαμε παρά μόνο στη στιγμή που συνέβαινε να δούμε. Ήταν κρίσιμος όμως επίσης, γιατί η δεκαετία που προηγήθηκε ήταν μια δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από έντονες, ριζικές, γρήγορες εξελίξεις, από μεγάλους μετασχηματισμούς, όπου στα χρόνια της κρίσης, το πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας, οι τάσεις αγοράς παρουσιάσαν πτωτική τάση, σημαντικές μειώσεις στις τιμές των κατοικιών, θα δώσω μερικά νούμερα παρακάτω, διακοπή της, σημαντική πτώση στην πάγωμα της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο, όπως ήδη υπόθηκε και θα επαναλάβω και εγώ πολύ γενικά και θα δώσω επίσης κάποια στοιχεία λίγο αργότερα, αυξανόμενα τμήματα του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες στεγαστικές δυσκολίες, στεγαστική επισφάλεια, κίνδυνο αστεγίας ή στεγαστικού αποκλεισμού, που σχετίζονται με συνολική συρρήκνωση των εισοδημάτων, αυξήσεις στη φορολογία, αύξηση του στεγαστικού χρέους και των λεγόμενων κόκκινων δανείων, αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, εξάπλωση της αστεγίας κλπ. Από περίπου τα μέσα της δεκαετίας και έπειτα, επίσης μια διαφοροποιημένη σειρά από αλλαγές, σημαντικά γεγονότα. Η λεγόμενη προσφυγική κρίση και η διαχείρισή της από το 2016 και μετά αναφέρθηκε, οδήγησε σημαντικό αριθμό ανθρώπων να ζουν σε συνθήκες παρατεταμένης στεγαστικής προσωρινότητας και επισφάλειας. Πιο πρόσφατα, άλλη μια πτυχή, η αναβίωση που αναφέρθηκε επίσης, η αναβίωση αγοράς ακινήτων, η επανεκκίνηση κατασκευαστικής δραστηριότητας, η επανάκαμψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων, μέσα από την οποία κυρίως εκφράστηκαν, ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, που φαίνεται πιο περιορισμένο, αλλά ιδιαίτερα επιθετικό, όπως είπε η Δημητρεσιατίτσα νωρίτερα, τρόπο να εμφανίζονται καινούργοι παίκτες και στην τοπική αγορά κατοικίας. Οι πρόσφατες αλλαγές που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και διευκολύνουν τις κατασχέσεις, σωθούν τις τιμές και κατοικιών, αλλά κυρίως ενοικίων, όλες τις δηλαδή ακυρίως κοινικίων προς τα πάνω, και δίνουν προβλήματα στέγασης που ενδεχομένως κάποια από αυτά είχαν εμφανιστεί οι δυσκολέψεις στα χρόνια της κρίσης. Θα αναφέρω ορισμένα από τα βασικά ευρήματα, αποτελέσματα, καταρχήν αναφορικά με αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο της κατοικίας στην πόλη, σε ό,τι αφορά αναδυόμενες ανάγκες, εντυνόμενες πιέσεις στα νοικοκυριά. Και στη συνέχεια θα δώσω κάποιες, έτσι, μια σύνοψη, ένα snapshot από τις κύριες κατευθύνσεις για παρεμβάσεις πολιτικές για την κατοικία σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Χατζηπροκοπίου, συγγνώμη, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες στην παρουσίασή σας? Δεν έχουν διαφάνειες, δείχνω μόνο το εξώφυλλο. Και αν χρειαστεί, αν υπάρξει ενδιαφέρον και θέλουμε κάτι να το δούμε, επέλεξα αυτόν τον τρόπο. Έτσι μπορούμε να σταθούμε σε μερικά από τα σημεία που θα αναφέρω, για να φαίνεται. Ένα στοιχείο, παρά τη σημαντική πτώση των τιμών κατοικίας στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, ειδικά κατά το πρώτο μισό, στο πλαίσιο δηλαδή της κρίσης, ύφεσης των πολιτικών λυκότητας, από το 2016-2017 περίπου οι τιμές ακολουθούν ανωδική τάση, ιδιαίτερα οι τιμές των ενοικίων, ειδικά στις κεντρικές περιοχές. Φαίνεται ότι τα ενοίκια σήμερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης ξεπερνούν τα προκρίσεις επίπεδα, έχοντας σημειώσει αύξηση σχεδόν 40% από το 2011 στο 2020, παρά τη σημαντική πτώση που υπέστησαν στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Αύξηση που συνεχίζονταν και εν μέσω πανδημίας, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό, με το μέσο ενοίκιο ένα τετραγωνικό μέτρο στις αρχές του 20 να είναι κατά σχεδόν 10% αυξημένο σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 19. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μεγάλων αισθητικών γραφείων και ιστοσελίδων αγγελιών κατοικιών προς πόλης ενοικίας, είπε και η Δήμητρα Συγκεντρήτησα νωρίτερα, υπογράμμισε την απουσία αξιόπιστων δεδομένων που να παρακολουθούν τις τιμές πώλησης ή ενοικίων. Αυτό αντανακλάται σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης, το οποίο σύμφωνα με τη Eurostat ορίζεται, μάλλον συντηρητικά μπορούμε να πούμε, ότι όταν το σύνολο της στεγαστικής δαπάνης των νοικοκυριών, άρα και το ρεύμα, η θέρμανση κλπ., ξεπερνά το 40% ή η δόση του δανείου κλπ., το 40% του εισοδήματός τους. Έτσι, για παράδειγμα, η υπερβολική επιβάρυνση από το κόστος στέγασης
φαίνεται να βιώνουν περίπου 1/3 νοικοκυριά με ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, που είναι δικιά τους δηλαδή, κάτι λιγότερο από το 40% όσων αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο και 80%, επαναλαμβάνω 80%, έτσι 4/5 νοικοκυριά που είναι στο ενίκιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα Εισοδημάτων και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, που μιλάει βέβαια σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε κάπως τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της, ώστε να αντανακλάται την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Διερευνώντας τις διαθέσιμες επιλογές κατοίκησης όσον αφορά την πλευρά της προσφοράς, αναπτύσσοντας διαφορετικά σενάρια ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση ή και το εισόδημα υποθετικών, ας πούμε, νοικοκυριών, διαπιστώσαμε επίσης την εξαιρετικά περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής αλλά και αξιοπρεπούς κατοικίας στην πόλη, καθώς μεγάλο μέρος του στεγαστικού αποθέματος, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές του συνεχούς του αστικού ιστού του πολεοδομικού συγκροτήματος, χαρακτηρίζεται από παλαιά, συχνά σε όχι καλή κατάσταση διαμερίσματα. Δεν είναι μόνο σε τι τιμή δηλαδή μπορεί να βρει κάποιο νοικοκυριό να νοικιάσει, αλλά και τι είδους διαμέρισμα θα είναι αυτό, πού κλπ. Και είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών τείνουν δυνητικά να μεταβάλουν την πληθυσμιακή γεωγραφία της πόλης, εφόσον, για παράδειγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι όλο και πιο απρόσιτος για όλο και διευρυνόμενες κατηγορίες νοικοκυριών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ομάδες του πληθυσμού, τις στεγαστικές ανάγκες, άτομα και νοικοκυριά που κατοικούν προσωρινά ή μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, ειδικά όσων δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία εκείνο στο ενίκιο, είναι περισσότερο πιθανό να υποστούν τις επιπτώσεις όλων αυτών των εξελίξεων και να αντιμετωπίσουν συνθήκες στεγαστικών δυσκολιών, αβεβαιότητας ή επισφάλειας. Εδώ εξετάσαμε και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, νέους κατοίκους της πόλης, όπως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλων. Αναφέρθηκε ότι η εμπειρία του εστία, ειδικά όπως υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έστω και αν τελευταία συρρυκνώνεται και αλλάζει, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και χρήσιμη παρακαταθήκη. Είδαμε όμως ακόμη πως επηρεάζονται και μικροαστικά νοικοκυριά, ειδικά αλλά όχι μόνο χαμηλών εισοδημάτων, που είναι στο ενίκαιο, φοιτητές-φοιτήτριες που εκτοπίζονται από παραδοσιακές φοιτητικές περιοχές κατοικίας ή ακόμη και ένα ποσοστό ανθρώπων που μένουν ως φιλοξενούμενοι σε δωρεάν παροχωρημένη στέγη, που ενδεχομένως αποκαλύπτει κρυφές πτυχές κίνδυνος στεγαστικής επισφάλειας ή και αστεγίας, που υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ασφαλείας συγγενικών, οικογενειακών ή άλλων κοινωνικών δικτύων. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, κοιτώντας δεδομένα των επιδομάτων όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σχεδόν 19.000 νοικοκυριά, κάτι λιγότερο, λάμβαναν την άνοιξη του 20 το επίδομα αυτό, με μέλη που συνολικά ξεπερνούν τα 33.500 άτομα, και ειδικά για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κατοικία τους, ήταν περίπου 33.000 επίσης αυτοί που λάβαναν αυτά, τα νοικοκυριά που λάβαναν το επίδομα στέγα στο σύνολο της Μητροπολιτικής Περιοχής. Άλλο έτσι ένα στοιχείο είχε ενδιαφέρον για εμάς το γεγονός ότι είδαμε ότι μόνο στα Απιθύτα που είχαμε ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα για τους λόγους, την τελευταία δεκαετία ο φοιτητικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 25% και η αύξηση αυτή οφειλόταν κυρίως στους ανθρώπους που προέρχονται εκτός Θεσσαλονίκης, ενώ για την προσέγγιση του μέρους του τμήματος του φοιτητικού πληθυσμού προέρχονται από χαμηλών εισοδημάτων οικογένειες. Ενδεικτικό είναι ότι το 18-19 λάμβαναν κάτι λιγότερο από 6.000 φοιτητές και φοιτήτρια φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, χώρο και τουρισμού που μένει στις εστίες, κυρίως στα Απιθύτα. Να μην πω άλλα νούμερα, να προχωρήσω λιγάκι για την άλλη πλευρά, την πλευρά της προσφοράς και του αποθέματος. Η μελέτη διερεύνησε το στεγαστικό απόθεμα, τη γεωγραφία, τα χαρακτηριστικά του, σε εξελίξεις που αφορούν το τοπίο της αγοράς, τους καινούριους παίκτες, όπως προαναφέρθηκε, που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα. Θα σταθώ σε αυτό που κυρίως ενδιαφέρει και τονίστηκε έτσι από την αρχή και είναι μέρος του θέματος της σημερινής ημερίδας. Χαρτογραφήθηκε ένα σε σημαντικό βαθμό, καταρχήν να πω ως πρόλογο ότι εντάξει, σε σημαντικό βαθμό χαρτογραφήθηκε ένα στάσιμο, όλο και περισσότερο αποξιούμενο στεγαστικό απόθεμα, ειδικά στις κεντρικές περιοχές της πόλης. Και διαπιστώθηκε σε αυτό το πλαίσιο, μάλλον απρόσμενα, δεν το είχαμε κατά νου ότι είναι τόσο εκτεταμένο, ένας μεγάλος αριθμός κενών, ανενεργών, αχρησιμοποίητων κατοικιών, που παρά τις κατατόπους πυκνώσεις ως προς τη γεωγραφία τους, φαίνεται είναι σχετικά διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της πόλης. Ποικίλουν οι αιτίες γι' αυτό,
το φαινόμενο. Δεν είναι ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και της Ελλάδας, αναφέρθηκε ήδη. Προφανώς επιδρά ποικιλοτρόπως στην υποβάθμιση, παρακμή, στο μαρασμό δρόμων και ολόκληρων γειτονιών. Επίσης αναφέρθηκε στους χαιρετισμούς στην αρχή και είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το αυτό. Έτσι, ας πούμε ενδεικτικά πάλι από τα στοιχεία της απογραφής που ήδη έχει μια δεκαετία, πάνω από τις μισές κατοικίες, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τότε τουλάχιστον, αυτό έχει προφανώς είναι λίγο χειρότερο τώρα, πάνω από το 60% στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι κατασκευασμένες την περίοδο της χρυσή, την περίοδο της αντιπαροχής, αν μπορούμε να πούμε έτσι, από το 60 μέχρι το 80. Ένα όλο και παλιότερο, όλο και απόθεμα που σχετίζεται έστω και έτσι γενικά μπορούμε να αντιληφθούμε πώς σχετίζεται με την απαξίωση όλο και μεγαλύτερου μέρους. Στα μέσα με τέλη του 20 διαπιστώσαμε με δεδομένα του ΔΔΕ ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 38.000-39.000 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, κυρίως πρώην εμπορικής αλλά και σημαντικός αριθμός οικιστικής χρήσης. Πιθανώς λοιπόν ακίνητα που είναι κενά, ανενεργά, εκτός αγοράς. Ενδεχομένως όχι καλή κατάσταση. Η μελέτη λοιπόν υπογραμμίζει ότι αυτό το αυξανόμενο, γιατί το είδαμε και σε βάθος χρόνου, τμήμα του στεγαστικού αποθέματος, μπορεί να αποτελέσει και ένα σημαντικό πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης τοπικών πολιτικών, κοινωνικής και προσιτής κατοικίας. Άλλωστε, η δημιουργία στεγαστικού αποθέματος αναφέρθηκε επίσης στη συνθήκη και τη συγκυρία της κλιματικής αλλαγής, αναζήτηση βιώσιμων και ανθεκτικών λύσεων. Δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά ή ίσως και κυρίως στην οικοδόμηση νέων κατοικιών, αλλά ειδικά στο ελληνικό πλαίσιο και σε αυτό της Θεσσαλονίκης, μπορεί να πατήσει, ας πούμε, στη δεξαμενή της μικροειδοποιησίας που ακόμη το χαρακτηρίζει. Σε σχέση λοιπόν με το απόθεμα, οι προτάσεις ενδέχεται να κινητοποιήσουν χωρικές ή οικονομικές διαδικασίες. Κύριε Χατζηπρακοπίου, έχετε ένα λεπτό για το... Ένα λεπτό. Ωραία. Τότε θα προσπεράσω λιγάκι αυτή τη λεπτομέρεια, μάλλον. Άλλωστε, θα επαναλάβαινε τη δικιά μας εκδοχή για τη Θεσσαλονίκη πραγμάτων που αναφέρθηκαν. Συνοψίζοντας λιγάκι το πλαίσιο των προτάσεων και το μοντέλο, τέλος πάντων, το σχήμα το οποίο προκρίνεται. Μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, προειδεάζω. Ναι, αυτό είναι ήδη κάτι που συμβαίνει με διάφορους τρόπους αλλού. Χωρίς να μακρηγορώ, λοιπόν, η μελέτη εξέτασε καλές πρακτικές πολιτικών προγραμμάτων παρεμβάσεων, αρκετές από τις οποίες αναφέρθηκαν από τον Μιχάλη Τουγουδή, σε εθνικό, μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο σε χώρες και πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Προσπάθησε και ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής και εντελεχής ως προς τη διαρεύνηση των προοπτικών εφαρμογής παρόμοιων πρακτικών στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, εξετάζοντας αναλυτικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες σε γενικές γραμμές και ιδίως τις δυνατότητες παρέμβασης από θεσμική, διοικητική, υπηρεσιακή, επιχειρησιακή πλευρά, από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους, αλλά και τις αναπτυξιακές εταιρείες, το εστιάζοντας προφανώς Δήμος Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Μάθα ΕΟΤΑ. Προχωρώντας και προς μια κατάληξη, οι προτάσεις στις οποίες καταλήξετε διαφοροποιούνται, ήταν μια δέσμη τέλος πάντων που μπορείτε να τις κοιτάξετε στην πέμπτη ενότητα, στο πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης που βλέπουμε το εξώφυλλο της ακόμη, ως προς τις θεσμικές και χρηματοδοτικές τους απαιτήσεις και το χρονικό ορίζοντα στον οποίο δίνεται να τεθούν σε εφαρμογή. Κάποια όμως φάνηκε ότι μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, να λειτουργήσουν παράλληλα και συνδυαστικά. Και η μελέτη κατέληξε ότι το προσφορότερο και προς αξιοποίηση μοντέλο εφαρμογής κοινωνικής οικονομικά προσιτής κατοικίας στην πόλη θα μπορούσε να είναι αυτό που εστιάζει στη σύναψη μισθώσεων κατοικίας με οικονομικά προσιτό μίσθωμα, βάζοντας στο επίκεντρο των σχετικών προτάσεων ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών από το ονομάσαμε της κοινωνικής μίσθωσης, μεταφράζοντας μια ορολογία που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό είναι που κινούνται οι ενέργειες. Καταρχήν, ανάπτυξη μια τοπική στεγαστική πολιτική παρεμβάσεων στον τομέα τη κατοικία από την ΜΑΘ ΑΕΟΤΑ, ήδη εδώ και κάποιο διάστημα. Πολύ συνοπτικά, ο τρόπος λειτουργίας του μοντέλου αυτού, έτσι απλουστευτικά, βασίζεται στην σύναψη συμβάσεων με τις οποίες αναλαμβάνονται δεσμεύσεις εκατέρωθεν μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων, των ιδιοκτητών των ακινήτων, του φορέα υλοποίησης και των δικαιούχων της κατοικίας. Και κλείνοντας να πω ότι η υλοποίηση τοπικών στεγαστικών πολιτικών με αφετηρία επίσης αναφέρθηκε από την Δήμητρα, αλλά ήταν και μια κατάληξη δική μας, με αφετηρία και επίκεντρο το πρότυπο της κοινωνικής μίσθωσης, δεν μπορεί να λειτουργεί πέρα από τα εκάστοτε υλοποιούμενα προγράμματα,
πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς αυτά και σύνδεση και συμπληρωματικότητα με το ευρύτερο πλαίσιο μιας εθνικής πολιτικής, αν αυτή κάποια στιγμή αρχίσει να διαμορφώνεται. Η μεμονωμένη εφαρμογή προγραμμάτων ad hoc δεν γίνεται από μόνη της να είναι αποδοτική, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και με σημαντικό αντίκτυπο, αν δεν εφαρμοστεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης νέας συγκροτημένης τοπικής πολιτικής για την κατοικία. Και νομίζω ότι εδώ θα κατέλεγα έτσι κάπως γενικά. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε για την επέκταση του χρόνου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στο κύκλο των ερωτήσεων αυτά τα οποία θέσατε τώρα και της προποποιού. Ο λόγος τώρα είναι στον κύριο Νικόλαο Βράντσι, υποψήφιο διδάκτορα στο Γεωγραφία στο Ινστιτούτο για τη Στέγαση στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Ο κύριος Βράντσι θα μιλήσει με θέμα το στεγαστικό παράδοξο στους μικρούς δήμους στην Ελλάδα, το παράδειγμα η περίπτωση του Δήμου της Νάουσας. Κύριε Βράντσι, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως ακουστεί λίγο παράξενα εν πρώτης σε μια εκδήλωση με πολύ συγκεκριμένο στόχο, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω σε αυτή τη δεκάλεπτη παρουσίαση για την ορατότητα. Το πρώτο σημείο για την ορατότητα, σε ένα σημείο της μελέτης για τη Θεσσαλονίκη που μόλις μας παρουσίασε ο Πάνος, παρουσιάζεται η κάθετη κοινωνική διαφοροποίηση μέσα σε μια πολυκατοικία. Οι άνθρωποι που διαμένουν σε υψηλότερους ορόφους, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι ενδεχομένως να είναι μέλη μιας ευπορότερης κοινωνικής ομάδας και να μην βιώνουν την ίδια στεγαστική κατάσταση με όσους μένουν σε χαμηλότερα στρώματα. Αυτό το επισημαίνω ως ένα γεωγραφικό και κοινωνικό γεγονός. Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε μια προνομιακότερη θέση στον γεωγραφικό χώρο, δηλαδή αν ζει και εργάζεται σε μια γειτονιά που θεωρείται καλύτερη, αλλά αν είναι και σε προνομιακότερη θέση στον κοινωνικό χώρο, αν ζει μέσα σε σχέσεις κοινωνικά και οικονομικά πιο διευκολυντικές, είναι δύσκολο να σκεφτεί ή να συναντήσει ανθρώπους που βρίσκονται σε αφανή σημεία του χώρου, σε μια πιο αδύναμη θέση, σε πιο δύσκολες κοινωνικές σχέσεις που απαιτούν μεγαλύτερη ενέργεια, περισσότερο χρόνο. Οι κοινωνικά και γεωγραφικά διαφοροποιούμενες θέσεις μας διαμορφώνουν την καθημερινή ζωή μας έτσι ώστε να μην βλέπουμε εύκολα παρά ανθρώπους με τους οποίους μοιάζουμε. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπάρξει κατανόηση του προβλήματος της έλλειψης στέγης από ανθρώπους που δεν επηρεαζόμαστε από αυτή, τουλάχιστον όχι στην πιο ορατή της μορφή. Γι' αυτό κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που προσκληθήκαμε σήμερα από ένα δίκτυο δήμων, που είμαστε δηλαδή ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια διοικητική κλίμακα που μπορεί να επιτρέψει πιο εύκολα τις συναντήσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως κλίμακα δίνει πιο εύκολα τη δυνατότητα συναντήσεων και τη δυνατότητα στους αιρετούς να έχουν καλύτερη επικοινωνία με τους ανθρώπους για τις ζωές των οποίων παίρνουν ή δεν παίρνουν αποφάσεις. Σημείο δεύτερο για την ορατότητα. Παρότι υπάρχουν και άνθρωποι που θα προτιμούσαν κάποιες τεκμηριωμένες θέσεις που προκύπτουν από την έρευνα που κάναμε να μην γίνουν ορατές ή να γίνουν ορατές με έναν τρόπο πιο συμβατό με τα θεσμικά πρωτόκολλα, επιμένουμε ότι πρέπει να γίνουν ορατές με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνεται η ερευνητική μας ομάδα, η χάρτα, χωρίς βεβαίως εκπτώσεις στην τεκμηρίωση. Η μελέτη για την Νάουσα, στοιχεία της οποίας θα δείξω, έγινε και με την υποστήριξη βεβαίως του Ιδρύματος Χάινριχ Πελ και σε συνεργασία κυρίως με ερευνητές και ανθρώπους που έχουν κάποια επαφή με τον Δήμο της Νάουσας. Εστιάζει στις στεγαστικές προκλήσεις στην Νάουσα σε μια προσπάθεια να κάνει ορατό ένα αφώτιστο πεδίο, την έλλειψη στέγης στους μικρούς δήμους της χώρας. Σε μια προσπάθεια να ανοίξουμε ρογμές στον μύθο σύμφωνα με τον οποίο οι μικροί δήμοι δεν αντιμετωπίζουν στεγαστικές προκλήσεις. Οι μελέτες και ο σχεδιασμός των πολιτικών που έχουν προεκτάσει και επιπτώσεις στο μοντέλο της στέγασης, αλλά και η αντίληψη του προβλήματος γίνονται στη βάση όσων εντοπίζονται κυρίως στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό αναπαράγει την έλλειψη ορατότητας των αναγκών στην ελληνική περιφέρεια, στις μικρότερες πόλεις και στους μικρότερους δήμους. Είναι χαρακτηριστικό ότι προγράμματα όπως για παράδειγμα το Στέγαση και Εργασία του Υπουργείου Εργασίας δεν αξιοποιούνται από μικρούς δήμους όπως ο Δήμος της Νάουσας. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την ανεπάρκεια των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά και με την ελλειπή πληροφόρηση, αλλά κυρίως με το ότι το ζήτημα της στέγασης δεν προτεραιοποιείται ως ζήτημα σημαντικό. Η μελέτη για την Νάουσα έρχεται να τεκμηριώσει ότι υπάρχουν στεγαστικές προκλήσεις και προβλήματα και στους μικρότερους δήμους.
Οδηγούμαστε στο ζήτημα της ορατότητας προβλημάτων, λοιπόν. Και μιλάω για την ορατότητα προβλημάτων, δηλαδή το να βλέπεις κάτι ως πρόβλημα, ως έννοια που έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει έννοια στην αυστηρή της μορφή. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται στην εμφάνισή του κατανοητό ως πρόβλημα. Για παράδειγμα, η ακραία στεγεία. Η βαρύτητα εδώ υπάρχει στην πρώτη λέξη, στη λέξη ορατότητα. Και αυτό που πρέπει μάλλον να γίνει είναι να φωτίζεται καλύτερα αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα. Αλλά και οι αόρατες, οι δομικές του διαστάσεις. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα που υπάρχει μένα, αλλά έχουμε μάθει να το κοιτάμε με τρόπο που να μην το βλέπουμε. Για παράδειγμα, η αόρατη αστεγία των γυναικών που ζουν σε βία πατριαρχικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις έλλειψης στέγης που αφορούν ένα πλήθος αθέατων καταστάσεων στεγαστικής επισφάλειας και αποστέρησης που διαφεύγουν τόσο από τον δημόσιο διάλογο όσο και από τη δημόσια πολιτική. Εδώ η βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη δεύτερη λέξη, όχι στην ορατότητα αλλά στο πρόβλημα. Και αυτό που πρέπει μάλλον να γίνει είναι να διευρύνουμε την έννοια του προβλήματος ώστε αόρατες κοινωνικές σχέσεις καταποίησης να γίνουν ορατές. Αυτό για παράδειγμα κάνει η Φεάντσα με την τυπολογία έθος, που προσπαθεί να αποσυνδέσει την έλλειψη στέγης από τη στενή σύνδεσή της με την ακραία στεγεία και μας λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ναι μεν μένουν σε σπίτια, αλλά αυτά είναι τόσο ανεπαρκή, τόσο απρόσιτα, τόσο κακοσυντηρημένα, τόσο βία ή τόσο προσωρινά, που άνθρωποι που μένουν εκεί είναι άστεγοι. Στην περίπτωση της Νάουσας έχουμε το εξής πρόβλημα. Ακόμη και οι πιο ορατές, οι κραυγαλαία ορατές περιπτώσεις έλλειψης στέγης, αντιμετωπίζονται από την πολιτική αρχή ως αόρατες. Για παράδειγμα, ο Δήμος Νάουσας, παρά τον μύθο ότι οι πληθυσμοί σε μικρούς τόπους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχει 8 ανθρώπους σε ακραία στεγεία, 56 που ζουν σε δωρεάν παραχωρημένες κατοικίες, 100 ανθρώπους που συτίζονται καθημερινά στο συσίτιο της Εκκλησίας. Αριθμός αρκετά μεγάλος αν συγκριθεί με τον μικρό συνολικό πληθυσμό. Η πολιτική διαχείριση του ζητήματος είναι η εξής. Η Δημοτική Αρχή έβαλε 3 από αυτούς τους ανθρώπους, άτυπα και προσωρινά, στα καμαρίνια του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης, που δεν χρησιμοποιούνται συχνά τουλάχιστον. Και όταν υπάρχει παράσταση, τους βγάζει έξω και αυτοί αναγκάζονται να μείνουν στο δρόμο και όταν τελειώνει η παράσταση, ξαναμπαίνουν στα καμαρίνια. Οι υπόλοιποι 5 ζουν στις περιφέρειες της πόλης και των χωριών, σε σπίτια εγκαταλειμμένα, ενώ οι εκκλήσεις που κάνουν στον Δήμο για παροχή στέγης δεν γίνεται ακουστή. Χαρακτηριστικά, μια δημοτική σύμβουλο σε συνέντευξη που κάναμε στο πλαίσιο της μελέτης είπε: αυτούς δεν τους θέλουν ούτε οι οικογένειές τους. Ακόμη και οι δικοί τους άνθρωποι τους έδιωξαν. Η διοίκηση δηλαδή αρνείται να δει ως δομικό πρόβλημα ένα κατά τα άλλα πολύ ορατό γεγονός αποκλεισμού. Τώρα, ένα παρόμοιο παράδειγμα, και αυτή ήταν η αφορμή για το ξεκίνημα της μελέτης που κάναμε, είναι ότι τον Νοέμβριο του 2019, όταν το Υπουργείο Μετανάστευσης αποφάσισε να μετεγκατασταθούν σε ξενοδοχεία γύρω από την Νάουσα με το πρόγραμμα Φιλοξενία περίπου 200 οικογένειες αιτούσες άσυλο, ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας αντέδρασε, ασκώντας ακόμη και βία ενάντια στις αφαιτήσεις οικογένειες και σε αλληλέγγυους πολίτες, ενώ αντιπρόσωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο κράτησαν μια στάση αμυντική, λέγοντας ότι η φέρουσα ικανότητα του Δήμου είναι περιορισμένη. Παρά τις προσπάθειές τους να βρουν στον Δήμο Νάουσα σπίτι, οι αιτούντες άσυλο δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κανένα από τα σπίτια. Και στο τέλος του προγράμματος Φιλοξενία, ούτε μία από τις οικογένειες δεν έμεινε στην Νάουσα. Πάλι ένας άλλος δημοτικός υπάλληλος σε συνέντευξη που κάναμε είπε αναδρομικά: απορώ γιατί δεν έμειναν. Δεν έμειναν γιατί υπάρχουν τόσο δομικά εμπόδια που είναι αξεπέραστα και τους διώχνουν αυτούς τους ανθρώπους. Τους κάνουν την πρόσβασή τους πολλές φορές δυσκολότερη, μια πρόσβαση που είναι ήδη δύσκολη ακόμη και για τον τοπικό πληθυσμό. Ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη για να εξετάσουμε την εγκυρότητα του ισχυρισμού ότι ο Δήμος δεν έχει τη φέρουσα ικανότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η υπόθεση της μελέτης ήταν απλή, ότι στον Δήμο της Νάουσας υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει ένας αριθμός κατοικιών που είναι καλής ποιότητας και είναι κενές και θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων και νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν στεγαστικά προβλήματα. Μεθοδολογικά επιλέξαμε τη συλλογή στοιχείων
κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσα από παρατήρηση και συζήτηση με ανθρώπους που, που βιώνουν την έλλειψη στέγης. Αυτά τα στοιχεία που συλλέξαμε από όσα μοιράστηκαν μαζί μας άνθρωποι σε έλλειψη στέγης, τα συμπληρώσαμε με σημαντικά ποσοτικά δεδομένα, όπως τον αριθμό των ωφελούμενων επιδομάτων, τον αριθμό των ανέργων και άλλα, για να εκτιμήσουμε το πώς είναι οι άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας. Χρησιμοποίησαμε όμως και τα απογραφικά δεδομένα, αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως του 2011, για να εκτιμήσουμε πόσοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στεγαστική έλλειψη και για να εκτιμήσουμε την κατάσταση του κτηριακού αποθέματος και τον αριθμό των κενών. Κατά την έρευνα συλλέξαμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων και τις συμπληρώσαμε με ποσοτικά δεδομένα, αλλά γράψαμε την τελική μελέτη με τρόπο αντίστροφο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από τη μεγάλη εικόνα και φτάσαμε στις προσωπικές μαρτυρίες. Αυτά τα δεδομένα μας βοήθησαν να τεκμηριώσουμε το στεγαστικό παράδοξο που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Δηλαδή, ένας Δήμος σε δημογραφική συρρήκνωση, πληθυσμιακή γύρανση, που μαστίζεται από την εκροή του νεαρού πληθυσμού. Ένας Δήμος όπου ο εργαζόμενος πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 20% από τη δεκαετία από το 2001 μέχρι το 2011, σε μια τάση που βεβαίως θα έχει επιδεινωθεί. Ενώ ο αριθμός των ατόμων σε αναζήτηση εργασίας αυξήθηκε κατά 80%. Επίσης, έχει αλλάξει η συγκρότηση και το μέγεθος των νοικοκυριών από πολυμελή σε ολιγομελή ή μονομελή νοικοκυριά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μικρά νοικοκυριά που ζουν σε σπίτια που κτίστηκαν για μεγαλύτερα νοικοκυριά και ταυτόχρονα έχουμε μικρότερα νοικοκυριά που αναζητούν πρόσβαση σε κατοικίες κατάλληλες για αυτά και δεν μπορούν να βρουν. Είναι χαρακτηριστικό από τις 15.100 κατοικίες, οι 3.376 ήταν ανενεργές ή αραιά χρησιμοποιούμενες το 2011. Και την ίδια στιγμή, το 2019, υπήρχαν 3.000 άνεργοι, μια τάση που αυξήθηκε μέσα στη συνθήκη του κορονοϊού. Οι ωφελούμενοι από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τον Φλεβάρι του 2021 ήταν 719, ενώ υπήρχαν 1.500 περίπου ωφελούμενοι νοικιαστές από το στεγαστικό επίδομα. Όπως ανέφερα και πριν, 8 άνθρωποι διαβιούν στον δρόμο, αλλά δεν υπάρχει πολιτική για την αστεγία, αλλά ούτε και επίσημη χώρη φιλοξενίας αστέγων. Το 37,5% του συνόλου του πληθυσμού κατοικούσε σε σπίτια χωρίς μόνωση, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ατόμων ζούσε χωρίς θεμελιώδεις παροχές όπως θέρμανση και λουτρό. Και συνολικά το 13,5% του πληθυσμού βρισκόταν αντιμέτωπο με λιγότερο ή περισσότερο οξείες μορφές στεγαστικών προβλημάτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και την πίεση που βιώνουν νέοι άνθρωποι που αναγκάζονται να επιστρέψουν στη γονεϊκή κατοικία ή την πίεση που βιώνουν γυναίκες που είναι εγκλωβισμένες σε καταπιεστικά περιβάλλοντα. Πόσο μάλλον την πίεση που βιώνουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που δεν έχουν πρόσβαση στους πόρους του άτυπου προνοιακού συστήματος της οικογένειας που αναπληρώνει την απουσία επίσημων δομών πρόνοιας. Το απόσταγμα. Ο Δήμος Νάουσας, όπως και άλλοι Δήμοι της Ελλάδας, είναι ένας Δήμος σε δημογραφική και κοινωνική συρρήκνωση, ο νεαρός πληθυσμός απομακρύνεται, ενώ αυτή η μετανάστευση δημιουργεί ένα πλήθος ανενεργών στεγαστικών πόρων. Ήδη, σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2011, φαίνεται ότι το 1/5 του κτηριακού αποθέματος παραμένει κενό, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακόμη και στο δρόμο. Σε αυτή τη βάση, η άρνηση να δημιουργηθεί μηχανισμός για να προσφέρει στεγαστική βοήθεια στους αιτούντες άσυλο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πλήττει και τον μεγάλο αριθμό φτωχών νοικοκυριών και ατόμων της πόλης που δεν έχουν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια τοπική στρατηγική για τη στέγαση. Τώρα, ένα άλλο σημείο σχετικό με την ορατότητα. Η τοπική ανάπτυξη πολλές φορές, αν όχι πάντα, θεωρείται συνώνυμη κατά έναν περίεργο λόγο με την προσαρμογή των τόπων, ώστε να γίνουν αυτοί ελκυστικοί για διεθνείς επενδύσεις, κυρίως για τουριστικούς λόγους. Σημαίνει αυτό ότι δεν έχει γίνει ορατή και κατανοητή η αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να έχει η κοινωνική πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία ανώνυμη πηγή στις υπηρεσίες του Δήμου μας ανέφερε ότι το αίτημα του κέντρου κοινότητας να μετεκατασταθεί από το κτίριο που βρίσκεται τώρα στις παρυφές της πόλης σε ένα πιο κεντρικό σημείο που θα είναι προσβάσιμο πιο εύκολα από τους κατοίκους,
απορρίφθηκε γιατί ο χώρος που ζήτησαν είχε δεσμευθεί για να γίνει μελλοντικά κέντρο πληροφόρησης για τους τουρίστες. Αντί να αντιμετωπίζεται ως μια στενά προνοιακή πολιτική που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, η στέγαση μπορεί να ενταχθεί σε μια ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης και αναζωογόνησης της υπαίθρου. Πρώτα όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η υποστήριξη δεν βασίζεται μόνο σε μια επιδοματική πολιτική. Η εξάσκηση του δικαιώματος στη στέγη δεν είναι ένα κεραμίδι, να έχουμε ένα κεραμίδι, αλλά να υπάρχει και ένα πλέγμα παρεμβάσεων γύρω από αυτό. Τα βήματα που προτείνουμε αναφέρθηκαν και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις πολύ με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Κύριε Βράντση, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Βεβαίως, τελειώνω. Είναι διεύρυνση και ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των πληθυσμών σε επισφάλεια, μια λεπτομερής καταγραφή του αριθμού και εκτίμηση της ποιότητας των αχρησιμοποίητων κατοικιών και κτηρίων στο Δήμο, δημιουργία ενός φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, παροχή κινήτρων προς ιδιοκτήτες και ενώ και αχρησιμοποίητων κατοικιών ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη του φθήνοντος αποθέματος κατοικιών στην τοπική αγορά σε προσιτές τιμές, αναβάθμιση, συντήρηση και αναδιαμόρφωση του διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος με τρόπο που να με στόχο την αύξηση της προσφερόμενης οικονομικά προσιτής κατοικίας σε αντιστοιχεία με τις στεγαστικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου. Η αναγνώριση των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων μιας περιοχής για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της αποτελεί στρατηγικό άξονα τοπικής ανάπτυξης. Εμείς σαν ομάδα, στο πλαίσιο της δημιουργίας ορατότητας, έχουμε ξεκινήσει πάλι καλύπτοντας ένα κενό, να χαρτογραφούμε τις κενές κατοικίες κυρίως στην πόλη της Νάουσας και να τις αξιολογούμε ως προς την κατάστασή τους. Έχουμε δημιουργήσει έναν ανοιχτό χάρτη, προσβάσιμο από όλους και αξιοποιήσιμο από όλους, ώστε να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία αν κάποιος θελήσει να σχεδιαστεί μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας που θα στηριχθεί στη χρήση αυτών των αδρανών κτηρίων. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Μιλάμε συχνά για μια κοινή γλώσσα και μια κοινή κατανόηση του προβλήματος. Απλά μερικές φορές είμαι δύσπιστος όταν ακούω αυτή την έκκληση για μια κοινή γλώσσα, όταν μεταφράζεται σε μια μοναδική, με έναν μοναδικό τρόπο και με μια μοναδική ερμηνεία, όταν γίνεται δηλαδή μια κοινοτοπία. Υπάρχουν κομμάτια που γίνονται κοινώς κατανοητά, δηλαδή η έλλειψη στέγης που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, η απουσία πολιτικής κοινωνικής κατοικίας, η ελλειμματικότητα της πρόνοιας. Πάνω σε αυτή τη βάση της μερικότητας των σημείων όπου συμφωνούμε, μπορούμε να χτίσουμε και να συμπορευτούμε προς ένα σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής για τη στέγαση. Αλλά δεν είναι όλα τα σημεία κοινά και αυτό φαίνεται και στις προτάσεις που διατυπώνονται και στις κατευθύνσεις που δίνονται. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός της χώρας πρόσφατα σε μια δήλωση που εγκομινάστηκε από πολλούς, είπε ότι θα παραχωρηθούν διαμερίσματα σε νεαρά ζευγάρια δωρεάν. Η κοινωνική κατοικία δεν παραχωρείται δωρεάν. Βέβαια, μπορεί να μηδενιστεί το καταβαλλόμενο αντίτυπο αν ο ωφελούμενος έχει μηδονικό εισόδημα, αλλά η κοινωνική κατοικία δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν έχουμε εργαλεία, ακόμη και αν έχουμε χαρτογραφημένο το απόθεμα και την πρόταση, δηλαδή την επανάχρηση με κοινωνικά και οικονομικά προσιτούς όρους, ακόμη και αν μιλάμε για δικαίωμα στη στέγαση, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις λεπτομέρειες του πράγματος, να δούμε ποιος δεν εξασκεί με επάρκεια αυτό το δικαίωμα. Και θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι το δικαίωμα στη στέγαση είναι ανθρώπινο, δηλαδή είναι κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και δεν υπάρχει δικαίωμα του ζευγαριού. Υπάρχει δικαίωμα του ανθρώπου στη στέγαση. Και με αυτό κλείνω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βράντση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε, έχουμε ένα 20 λεπτό στη διάθεσή μας περίπου, να περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Δεν βλέπω να έχουν υποβληθεί εδώ, αν κάνω λάθος πείτε μου, κάποιες γραπτές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις εγώ όμως. Καταρχάς, υπάρχει ένα εντυπωσιακό παράδοξο για μένα το γεγονός ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, υποθέτω, αλλά όλες τις μεσογειακές χώρες, ότι στο
στο διεκδικητικό πλαίσιο του κράτους πρόνοιας, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε κράτος πρόνοιας, στην Ελλάδα δεν, η Ελλάδα δεν αφορά την στεγαστική πολιτική, την κοινωνική στέγη. Μπορεί να αφορούσε πάντα τη δημόσια υγεία ή παιδεία, αλλά όχι τη στέγη. Εδώ έχει να κάνει με ιστορικές ιδιαιτερότητες, με το γεγονός της ιδιοκατοίκησης, το μεγάλο κόστος της ιδιοκατοίκησης, ότι η στέγη ήταν πάντα ιστορικά ένα ζήτημα ατομικής οικογενειακής ευθύνης, ειδικά που ξεκίνησε από την περίοδο της αντιπαροχής, υποθέτω, ένα κεραμίδι κάτω το κεφάλι, πάνω το κεφάλι μας που λέγανε όλοι, οι αναμονές οι γνωστές που υπάρχουν στα σπίτια. Όμως βλέπουμε πως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη είχαμε μια είδηση από το Βερολίνο, νομίζω το Σεπτέμβριο, όπου αγοράστηκαν μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα, 120.000 διαμερίσματα, για να διατεθούν σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Κύριε Γουδί, κάνατε μια ανοίξη σε αυτό. Θα θέλατε να πείτε περισσότερο τι έχει γίνει ακριβώς στο Βερολίνο, να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, ένα παράδειγμα κοινωνικής συνεργασίας. Θέλω να κάνω μια διόρθωση, αν μου επιτρέπετε. Δεν αγοράστηκαν το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο ουσιαστικά έγινε ένα δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. 56% ψήφισαν υπέρ της κοινωνικοποίησης των κατοικιών, οι οποίες είχαν περάσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Το Βερολίνο, όταν μετά την επανένωση της Γερμανίας, δηλαδή σε αρχές δεκαετίας του 90, ήταν μια πόλη που είχε πολύ ψηλό δημοτικό απόθεμα, οικιστικό απόθεμα. Mm-hmm. Αυτό με τα χρόνια και με τις πωλήσεις που έγιναν, άλλαξε δραματικά. Οι άμεσες συνέπειες δεν ήταν τόσο τραγικές. Δηλαδή, τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000 μέχρι το 2008-2009 το Βερολίνο δεν είχε κάποιο πρόβλημα με το ζήτημα το στεγαστικό. Δηλαδή, ίσα που προσέλκυε πολύ κόσμο ο οποίος πήγαινε στο Βερολίνο για να δοκιμάσει την τύχη του, ας πούμε, μία σειρά από επαγγέλματα, κυρίως της λεγόμενης δημιουργικής οικονομίας, ας πούμε, και των τεχνών, ακριβώς επειδή και το χαμηλό ενίκιο προσέφερε τις προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Όμως αυτό άλλαξε δραματικά αυτή τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή το 2010-2020, και έφτασε σε ένα σημείο το 2019 που άρχισαν αυτές οι μαζικές διαδηλώσεις να έχουν μια άγρια κατάσταση στο Βερολίνο. Ολόκληρες γειτονιές να αλλάζουν χαρακτήρα μέσα σε ελάχιστους μήνες και το δικαίωμα στη στέγαση να μην γίνεται σεβαστό καθόλου. Οπότε είναι ενδεικτικό πως μια απόφαση που παίρνει κανείς για τη στεγαστική πολιτική μπορεί να έχει πολύ μακροχρόνιες συνέπειες. Μπορεί να μην βιώσεις άμεσα δηλαδή το αποτέλεσμα της απόφασής σου, όμως μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη που όταν αλλάξει το πλαίσιο, και στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακριβώς εδώ, ότι δηλαδή συνεχίζουμε να συζητάμε για τη στέγαση σαν να ζούμε σε μια άλλη χώρα η οποία υπήρχε πριν την οικονομική κρίση. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει πια. Πάρα πολλοί άνθρωποι και άνθρωποι που δεν βιώνουν ακραίο αποκλεισμό από τη στέγαση. Δεν είναι μια άστιγη μόνο το ζήτημα. Είναι άνθρωποι που, όπως είπε και ο Πάνος για τα στοιχεία της Θεσσαλονίκης, δυσκολεύονται πάρα πολύ σε κάθε μήνα, στο τέλος κάθε μήνα, να ανταποκριθούν στα έξοδα της κατοικίας τους, το ενίκιο, τους λογαριασμούς και όλα αυτά. Επομένως, αφορά το ζήτημα, η στεγαστική πρόκληση, το στεγαστικό πρόβλημα, αφορά πολύ σημαντικά κομμάτια του πληθυσμού, αυτού που κάποτε αποκαλούσαμε, ας πούμε, μεσαία τάξη, έστω και αν δεν ξέραμε πάντα για ποιους μιλάμε τελικά. Οπότε, νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχει αλλάξει το πλαίσιο, πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που κοιτάμε τη στέγαση. Και για να συνδέσω και να κλείσω έτσι με την ερώτηση για το Βερολίνο, αυτό ακριβώς σημαίνει στο Βερολίνο. Μία απόφαση η οποία ελήφθηκε. Το Βερολίνο δέχτηκε τις συνέπειές της πολύ αργότερα. Πλέον έχει δημιουργήσει μια συνθήκη, μια πραγματικότητα που χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν μια ικανοποιητική ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Οπότε ζητούν δραστικά μέτρα. Είτε ήταν το νοικιοστάσιο, το οποίο εκ των υστέρων κρίθηκε ότι δεν είναι σύμφωνο με τους νόμους εκεί, ή με την κοινωνικοποίηση. Bottom line, τελική σκέψη είναι ότι ζητούν αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή του παραδείγματος. Και νομίζω σε αυτή τη φάση είμαστε και στην Ελλάδα, μόνο ότι δεν υπάρχει δημόσια συνειδητοποίηση γι' αυτό, γιατί δεν υπήρχε ακριβώς αυτό που είπατε. Δεν υπήρχε δηλαδή ποτέ στην Ελλάδα το υποκείμενο να διεκδικήσει. Και το συζητούσαμε και χθες με τη Δήμητρα Τσιατίτσα αυτό. Δεν υπήρχε ποτέ η διεκδίκηση αυτή ξεκάθαρη στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Γουδί. Ανακοινώθηκε χθες εν ώψη του συνεδρίου σε συνέντευξη τύπου που έγινε δημιουργεί ένας φορέα παροχής κοινωνικής και προσιτής κατοικίας μέσα στο 2022 με στόχο να δημιουργηθεί μια δεξαμενή
50 κατοικιών εντός του 2022 με σκοπό να διπλασιαστούν αυτές, να γίνουν 100 το 2023 και να διατεθούν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Είναι μαζί μας ο κύριος Δανιλίδης ή ο κύριος Παπαστεργίου από την ΚΕΔΕ. Θα θέλαμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό για το ποιος είναι ο σχεδιασμός, δηλαδή και αν αυτός ο σχεδιασμός εντάσσεται, αν αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ένα μικρό πρώτο βήμα για την στεγαστική πολιτική. Κύριε Παστεργίου, μας ακούτε? Κύριε Χατζηπροκοπή, μου θέλετε να πείτε κάτι εσείς γι' αυτό? Εγώ ομολογώ. Όχι ως και δέχος. Προφανώς έτσι. Απλά το γνωρίζω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω από αυτό που αναφέρεται από τις επικοινωνίες έτσι και το follow-up με την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κάτι. Θα σταθώ λίγο σε κάτι που είπατε εσείς με την ευκαιρία. Αναφερθήκατε σε έναν αριθμό κενών κατοικιών και το ερώτημά μου είναι για ποιο λόγο έχουμε κενές κατοικίες. Είπατε, κάνατε μια αναφορά στη διακοπή ηλεκτροδότησης 2011-2012 νομίζω, αλλά νομίζω ότι αναφερθήκατε σε έναν αριθμό κενών κατοικιών για τον οποίο θέλω να καταλάβω λίγο τον λόγο για τον οποίο αυτές οι κατοικίες είναι κενές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία ίσως που τα καινούργια που δεν τα περιμέναμε τέλος πάντων που μου έδειξε και τροφοδότησε σημαντικό βαθμό και ως γνώση, παρόλο που είχαμε κατά νου άρχισε να διαφαίνεται κάποια στιγμή τέλος πάντων το σχήμα το οποίο σε γενικές γραμμές θα προκρίνονταν. Τροφοδότησε ωστόσο το κομμάτι που αφορά, ωραία, και από πού θα αντλήσει, πού θα βρεθούν οι κατοικίες που να αξιοποιηθούν σε μια τοπική κοινωνική στεγαστική πολιτική. Λιγάκι να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, δεν είμαι σίγουρος αν αντιλήφθηκα από την ερώτηση σωστά, αλλά οι πηγές των δεδομένων μας για να προσεγγίσουμε τις κοινές κατοικίες ήταν βασικά δύο. Η μία ήταν η τελευταία απογραφή, η οποία είναι ήδη έτσι... Φέτος, τώρα, αυτές τις μέρες γίνεται η φετινή, είναι δεκαετίας. Ήταν μια δεκαετία με πολύ ριζικές αλλαγές. Ίσως κάθε δεκαετία έτσι κι αλλιώς έχει τις αλλαγές, αλλά η τελευταία ήταν ιδιαίτερα έντονη από πολλές απόψεις. Και από αυτή την άποψη θεωρήσαμε ότι είναι ένα baseline, ένα σημείο αναφοράς, αλλά δεν επαρκούσε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι άλλα δεδομένα θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τις κενές κατοικίες στην πόλη και ένα από αυτά που σκεφτήκαμε και καταφέραμε να εξετάσουμε ήταν οι διακοπές ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του ρεύματος, από το DDH, το φορέα του δικτύου. Και τις πήραμε σε ένα βάθος χρόνου από περίπου τις αρχές του 90 και έπειτα. Άρα είχαμε ετησίως, μάλλον ανημερομηνία, ας πούμε, και τις είχαμε και γεωγραφικά. Καταρχήν και λίγο διεξοδικότερα αυτές αναλύθηκαν στη μελέτη για το Δήμο Θεσσαλονίκης και κάπως πιο γενικά αργότερα πήραμε και για τους υπόλοιπους Δήμους τα αντίστοιχα δεδομένα για τους υπόλοιπους Δήμους της Μητροπολιτικής Περιοχής. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ενδεικτικά σας είπα είναι περίπου 70.000 στην Μητροπολιτική Περιοχή και περίπου 40.000. Τα ακίνητα που στο εδώ και περίπου 20-30 χρόνια, από αυτή τη στιγμή να το πούμε έτσι, τη στιγμή που πήραμε τα δεδομένα περιστατικού καιρό, λίγο νωρίτερα, ήταν αποσυνδεδεμένα από το δίκτυο του ΔΔΕ. Ως προσπάθεια να προσεγγίσουμε, τέλος πάντων, ότι εκτιμώντας, υποθέτοντας ότι αυτά αναμένεται να μην αξιοποιούνται, να είναι εκτός αγοράς. Δεν είναι ακριβώς τόσο ξεκάθαρη εικόνα, αλλά σε μεγάλο βαθμό θεωρήσαμε ότι μπορεί να προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο ένα μέρος των κοινών κατοικιών. Να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τέλος πάντων. Δεν ήταν όλοι επίσης κατοικίες, πρέπει να το πούμε και αυτό. Νομίζω το ανέφερα έτσι πολύ γρήγορα και σημαντικά. Κάποιοι, ας πούμε, είχαν προηγούμενη, ένα σημαντικός αριθμός πέραν της οικιακής χρήσης, είχαν προηγούμενη χρήση εμπορική. Που και αυτό αντανακλά τη δεκαετία που προηγήθηκε και ειδικά το πρώτο μισό της, την κρίση, το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων, καταστημάτων.
που επίσης, τέλος πάντων, κανείς πρέπει να λάβει υπόψη. Και μάλιστα, ως προς την επανάχρηση, έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ότι η αγορά, η βραχυχρόνια μίσθωση, κινητοποιήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν είναι ξένη εικόνα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως Κασάνδρου, να βλέπουμε πρώην κατάστημα που έχει γίνει, και όχι μόνο, έτσι το αναφέρω ενδεικτικά, πρώην κατάστημα κλειστό για χρόνια που έχει γίνει κάτι άλλο, που μάλλον και πηγαίνουν έρχονται τουρίστες. Το λέω λίγο χαριτολογώντας τώρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να αντιληφθούμε περίπου τι εννοώ. Τώρα, για τους λόγους, δεν ήταν κάτι που το κοιτάξαμε επί τούτου. Μεταξύ των, δηλαδή πέραν των δεδομένων, έγινε μια σειρά από συνεντεύξεις, κάτι που δεν αναφέρθηκε παρά μόνο επιφανειακά, αφορούσε φορείς κοινωνίας των πολιτών που τρέχουν, που συμβάλλουν σε στεγαστικά προγράμματα. Ένα άλλο κομμάτι αφορούσε φορείς της αγοράς, κυρίως μεσητικά γραφεία, από τα οποία προσπαθήσαμε, τέλος πάντων, να αντλήσουμε κάποια πληροφορία και να αντιληφθούμε τη δική τους εκδοχή για την εικόνα σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα, όπως οι τιμές, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και η επίπτωσή τους κλπ. Και δεν είναι ότι ψάξαμε σε βάθος. Μπορώ να πω έτσι σε πολύ γενικές γραμμές ότι πάνω κάτω η πολυδιοκτησία και τι επιπτώσεις έχει, ξέρω εγώ, η κληρονομιά όταν βρίσκονται περισσότεροι από έναν, τέλος πάντων, ιδιοκτήτες που μπορεί να είναι και διάσπαρτοι. Και να μην συμφωνούν για το καινούριο καθεστώς. Έτσι. Αποτέλεσμα να κλείνουμε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Η μετανάστευση, ειδικά η μετανάστευση των νέων της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή ένα ζήτημα σαν αυτό που έβαλε για την Άουσα ο Νίκος Οβράντσης, με διαφορετικό χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, στην Θεσσαλονίκη, αλλά υπήρξε μια περίοδος η προηγούμενη που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη χώρα συνολικά έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για τον πληθυσμό που έφυγε. Πιθανώς δεν έφυγε μόνιμα, πιθανώς έρχονταν κάποιοι, αλλά τόσο πάνω ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, κυρίως νέοι, έτσι μετακινήθηκαν εκτός Ελλάδας, κυρίως μορφωμένοι. Έφυγε όμως και ένα κομμάτι ανθρώπων, οι οποίοι ήταν μετανάστες του 90 από βαλκανικές χώρες, κυρίως από την Αλβανία, σε περιοχές όπως αυτή του Φαλήρου, πυκνοκατοικημένο κομμάτι του κυρίως αστικού ιστού του έτσι, κεντρικού νότιο-ανατολικού, ας πούμε, τμήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, που επίσης, στο οποίο, για παράδειγμα, σε σημεία το οποίο παρατηρήθηκαν πυκνώσεις των κενών, παύλα μη ηλεκτροδοτών ακινήτων που βλέπαμε πριν. Λέγοντας αυτό, να πω επίσης ότι οι προγενέστερες τάσεις όσον αφορά τον πληθυσμό και την γεωγραφία του στην πόλη ήταν αυτές τις προαστιοποίησεις, έτσι. Οπότε η περίοδος, η δεκαετία του 90 και του 2000, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία των τριών, ας πούμε, τελευταίων απογραφών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχασε περίπου 100.000 κόσμο. 100.000 άνθρωποι μένανε στο Δήμο το 2011, λιγότεροι από το 1991. Κύριε Χατζηδοπούλου, με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχουμε, νομίζω, λίγο χρόνο και θα τελειώσει ο χρόνος μας για την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Άλκη Καφέτζη, αν υποφέρω σωστά το όνομά του. Απευθύνεται σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαπιστώνει ο κύριος Καφέτζης ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες παρέμβασης από τους Δήμους, αλλά τι μπορούν να κάνουν αυτοί ως προς τη ρύθμιση της αγοράς όσον αφορά τη μίσθωση, τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και την τουριστικοποίηση. Ο κύριος Παστεργίου μας ακούει. Ο κύριος Δανειλίδης. Κάποιος άλλος από την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Καραγιάννη. Θέλει κάποιος να απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Ναι, θα μπορούσε έτσι να παρόλο που δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζουμε ότι στο κομμάτι αυτό οι Δήμοι έχουν πολύ μικρή αρμοδιότητα, τουλάχιστον θεσμική, ας πούμε, να επιβάλλουν νομοθεσία και τα λοιπά. Και σίγουρα ο έλεγχος της αγοράς και η ρύθμιση του τρόπου επένδυσης στο οικιστικό κυρίως απόθεμα από επενδυτές, ας πούμε, χώρους ή διεθνείς, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενός του κεντρικού, ας πούμε, κράτους και ενός θεσμικού πλαισίου συνολικότερου. Παρ' όλα αυτά,
Ακριβώς επειδή οι Δήμοι είναι σε ένα επίπεδο που μπορούν να αντιληφθούν πολύ καλύτερα τις τάσεις τοπικά, καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν παρατηρητήρια, δηλαδή να αναπτύξουν εργαλεία, να καταγράψουν, δηλαδή οι Δήμοι είναι αυτοί που θα μπορέσουν και να καταγράψουν αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο, τα κενά. Οι Δήμοι είναι αυτοί που μπορούν να καταγράψουν τις τάσεις χρήσης και εκμετάλλευσης των ακινήτων, όπως επίσης και τις τάσεις των τιμών ακινήτων, που αυτή τη στιγμή είναι κάτι που έχουν αναλάβει πιο συστηματικά, ίσως τώρα τελευταία, οι εταιρείες, οι διάφορες, οι μεσητικές, που βλέπουμε να δημοσιεύουν στοιχεία από τις πλατφόρμες τους ή από τη δική τους εικόνα, αλλά κανονικά και εκεί που ασκείται πολιτική και εκεί που, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία που αναφέρθηκε πιο πριν, υπάρχει σταθερά ένα ίντεξ που παρακολουθεί τις τιμές σε τοπικό επίπεδο, γιατί και αυτό δεν μπορεί να γίνει κεντρικά. Αυτό για μένα θα ήταν πάρα πολύ βασικό, αυτό θα δημιουργούσε αμέσως μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για το πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να παρέμβουμε, και από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει οι Δήμοι να πιέσουν, να διεκδικήσουν, να ασκήσουν, να διαμορφώσουν προτάσεις προς το κεντρικό κράτος για να θεσμοθετηθούν πια και μέτρα παρέμβασης. Κυρία Σαντσά, τι θα ήταν αυτό που θα μείωνε το κόστος στην τιμή της κατοικίας, δεδομένου ότι είπατε στην εισήγησή σας ότι η αναβάθμιση του στεγαστικού ποθέματος θα συνέβαλε στην αύξηση της ζήτησης, έτσι, άρα και της τιμής τους. Όχι μόνο τη ζήτηση, συνήθως είναι αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται gentrification, εξευγενισμός έχει μεταφραστεί, αλλά τέλος πάντων που περιγράφει συνολικά πώς μια επένδυση, είτε η δημόσια είτε η ιδιωτική, στον αστικό χώρο οδηγεί σε αύξηση της αξίας των ακινήτων, των τιμών της κατοικίας και εκτοπισμό συνήθως των προηγούμενων κατοίκων. Και αυτό παρατηρείται και πλέον και με αυτές τις πράσινες, ας πούμε, αν θέλουμε, την πράσινες επενδύσεις και διαδικασίες αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης, που αυξάνουν, ήδη ακούστηκε ότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα παλιό, παλαιωμένο, σε κακή κατάσταση, και αυτό είναι και το οικονομικά προσιτό κομμάτι, το οποίο πρέπει να δούμε. Θέλω να πω, okay, μπορείς να πληρώσεις γι' αυτό, αλλά σε τι συνθήκες ζεις. Αν αυτό αναβαθμιστεί, όταν αναβαθμίζεται, και το είδαμε και με το Airbnb, προφανώς ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει περισσότερα χρήματα, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση, άρα απευθύνεται ενδεχομένως σε κατοίκους με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, και σίγουρα έχει και την προσδοκία να αποσβέσει και την επένδυση που έχει κάνει. Τώρα, το πώς μειώνονται οι τιμές είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και σύνθετη συζήτηση. Στην Ελλάδα είχαμε την εμπειρία του ενοικιοστασίου, δηλαδή του να μπει ένα όριο στην ανατίμηση των μισθώσεων. Έχει ασκηθεί πολύ κριτική και πρέπει να ξαναδούμε πώς μπορεί να γίνει, και είδαμε και πόση αντίσταση υπάρχει και, ας πούμε, σε χώρες που παραδοσιακά είχαν έλεγχο των τιμών ενοικίων με κρατική παρέμβαση, όπως το Βερολίνο. Παρόλα αυτά, από την εμπειρία είτε χωρών που έχουν μεγάλη στεγαστική πολιτική και χρόνια στεγαστικής πολιτικής, όπως είναι για παράδειγμα η πόλη της Βιέννης, που μελετάται, ας πούμε, σαν ένα παράδειγμα, βεβαίως με τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά πολύ σημαντικό, η διατήρηση ενός μεγάλου κομματιού, σχεδόν στο 25% αποθέματος οικιστικού, οικονομικά προσιτού, είτε κοινωνικού, είτε αυτό είναι δημόσιο, είτε αυτό ανήκει σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, επιδρά εξισορροπιστικά στην κατοικία, δηλαδή το να διατίθεται σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή να μην είναι ένα περιθωριακό κομμάτι της αγοράς, σε μεγάλο ποσοστό κατοικία που δεν λειτουργεί με εμπορευματικά ή κερδοσκοπικά κριτήρια. Αυτό λειτουργεί εξισορροπιστικά και αναγκάζει και όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες να προσαρμόζουν τις τιμές της αγοράς, προφανώς. Για την Ελλάδα, που δεν έχουμε μεγάλους ακόμα, τουλάχιστον, ιδιοκτήτες κατοικίας, και άρα βασικός συνομιλητής σε αυτήν την ιστορία είναι οι μικροϊδιοκτήτες, θα πρέπει να σκεφτούμε και πολιτικές εξισορρόπησης, ας πούμε, του κόστους διατήρησης της κατοικίας ή της επένδυσης που απαιτείται, του κεφαλαίου που απαιτείται για την αναβάθμιση της κατοικίας. Και νομίζω ότι και σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το τι είδους κίνητρα μπορούν να δοθούν σε μικροϊδιοκτήτες σε ανταπόδοση για χαμηλά ενίκια, για να μην ανεβάζουν τα ενίκια, να τα διαθέτουν σε τιμές που μπορούν να είναι προσιτές με βάση τα τοπικά εισοδήματα και την τοπική αγορά εργασίας. Ευχαριστώ, κύριε Σέτσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση, δεν βλέπω κάποια γραπτή, κάποια σημείωση από κάποιον από τους εισηγητές, από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Θα ήθελα να μιλήσω, να πω κάτι. Εγώ, Δεν κύριε Βάντζη. Όχι για την Άουσα, αλλά για το Βερολίνο. Για το Βερολίνο, γιατί έχει, επανέρχεται στην συζήτησή μας και το καταλαβαίνω, γιατί δίνει τον παλμό στο ζήτημα των κινημάτων για τη στέγαση. Το κίνημα αυτό που δημιουργήθηκε στο Βερολίνο δεν είναι ακριβώς αίτημα κοινωνικοποίησης. Είναι entitlement, είναι απαλωτρίωση. Και το επισημαίνω για τον εξής λόγο. Πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, η κυβέρνηση επαναγόρασε 12.500 σπίτια σε τιμές αγοράς από τους ιδιώτες που τα είχαν. Αυτό δεν είναι απαλωτρίωση ούτε κοινωνικοποίηση. Αυτό που ζητάει ο κόσμος του Βερολίνου είναι πιο απαιτητικό. Είναι επαναγορά σε τιμές πολύ χαμηλότερες της αγοράς. Αυτό βέβαια δεν τέθηκε σαφώς μέσα στο δημοψήφισμα, γιατί για διάφορους λόγους δεν κατέθεσαν την πρόταση που είχαν συντάξει. Αλλά και ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος θα διαχειριστεί αυτό το απόθεμα, αν τελικά επανέλθει. Αυτό που πάρα πολλοί κόσμος πάλι στο Βερολίνο ζητάει και μπορεί να συμπίπτει και με αυτό που συζητάμε εμείς, είναι αν θα είναι το κράτος ή αν θα είναι οι γειτονιές ή σε χαμηλότερο επίπεδο που υπάρχει καλύτερος έλεγχος, το πετσίρκ αυτό που λένε. Και το επαναφέρω γιατί συνομιλεί και με αυτά που συζητάμε εμείς για το ποιος είναι ο κατάλληλος να διαχειριστεί ενδεχομένως ένα απόθεμα. Αυτά τα δύο σημεία. Δεν ξέρω αν θέλει εδώ ο κ. Γουδής να κάνει ένα σχόλιο. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για το Βερολίνο περαιτέρω. Νομίζω όμως ότι είναι χρήσιμη και η ερώτηση που τέθηκε από τον κ. Καφεντζή στο chat. Γιατί πράγματι δεν έχουν και είναι απολύτως σωστά και έτσι όπως τα είπε η Δήμητρα τα πράγματα. Όμως το ερώτημα που παραμένει και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να απαντηθεί από τους Δήμους από εδώ και πέρα είναι τι θέλουν να κάνουν, πώς θέλουν να κινητοποιηθούν και πώς να συνεργαστούν με αυτούς που μπορούν να κάνουν πράγματα ως προς τη ρύθμιση της αγοράς και τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν στην ερώτηση. Διότι για να ξεκινήσουμε να έχουμε στεγαστική πολιτική απαιτείται συνεργασία πολλών επιπέδων. Δηλαδή υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών που διαχειρίζονται και ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή δεν είναι απλή υπόθεση και ούτε είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα δούμε πολύ μεγάλη αλλαγή πολύ σύντομα. Έχουμε αφήσει πολύ χρόνο να χαθεί, οπότε τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε με συνοχή σε αυτό που κάνουμε. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά χρειάζεται πραγματικά να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κατάλληλο για να μπορεί να απαντάει και σε αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν. Δεν μπορεί δηλαδή ένας Δήμος να κάνει κάτι. Η αρχή της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι ενθαρρυντική, κυρίως ως προς το ότι ανοίγει τη συζήτηση με έναν έτσι πιο τολμηρό τρόπο και πιο ουσιαστικό από ό,τι έχει γίνει τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Νομίζω το διακύβευμα και αυτό με το οποίο πρέπει να μείνουμε σήμερα είναι ότι μένουν να γίνουν πάρα πολλά βήματα και να αλλάξει και ο τρόπος σκέψης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να κοιτάξει δηλαδή πέρα από τις τυπικές της αρμοδιότητες, αλλά και προφανώς να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για μια στεγαστική πολιτική η οποία θα κοιτάζει όλες αυτές τις επιμέρους παραμέτρους που τέθηκαν. Νομίζω η Δήμητρα τους παρουσίασε πολύ καλά, ο Νίκος στην παρουσίασή του για τις μικρές πόλεις μας παρουσίασε τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν εκεί, οπότε έχουμε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί το κάθε επίπεδο, το κάθε Υπουργείο και ο κάθε Δήμος να το αντιμετωπίσει μόνος του. Για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα και να βελτιώσουμε την ποιότητα της καθημερινότητας όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών που δυσκολεύονται πολύ σήμερα. Αυτό είναι το βασικό. Και να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτό το ζήτημα. Να μην είναι η κατοικία ένα πρόβλημα του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά. Διότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε είναι αποτυχημένος κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βρει καλό σπίτι για τον ίδιο και την οικογένειά του,
Γιατί σήμερα έχουμε το φαινόμενο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν και μία και δύο δουλειές και παρόλα αυτά μπορούν να μην έχουν πρόσβαση σε μία κατοικία εξωτρυπή. Αυτό είναι αποτυχία του συστήματός μας. Οπότε πρέπει να το αλλάξουμε. Αυτό ως κλείσιμο από τη δική μου μεριά. Και στην πιο ακραία του μορφή, αυτό το οποίο δεν βάλαμε στην. Θα το συζητήσω, να το βάλω εγώ στη συζήτηση. Τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον που υπάρχουν για το Δήμο Θεσσαλονίκης όσον αφορά την αστεγία ή ανθρώπους που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες από το 2018 μέτρησαν περίπου 400 ανθρώπους σε συνθήκες αστεγίας, από τους οποίους οι 100 περίπου καταγράφηκαν στον δρόμο. Ναι, υπάρχει η ανάγκη, όπως φάνηκε από εδώ, ενός θεσμικού πλαισίου, της σύμπραξης πολλών φορέων για την υλοποίησή του. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα πρώτο βήμα αναλύοντας συγκεκριμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικιστικού αποθέματος που υπάρχουν στην Ελλάδα και της κατάστασης που επικρατεί εδώ. Το επόμενο βήμα θα είναι η χάραξη μιας στρατηγικής, μιας εθνικής πολιτικής, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της την κοινωνική κατοικία. Νομίζω ότι ο χρόνος μας κάπου εδώ έχει τελειώσει. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή. Αν δεν υπάρχει κάποιος που θα θέλει να προσθέσει κάτι τελευταίο, έχω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ελπίζω να βρεθούν γρήγορα τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα συγκροτήσουν μια συνεκτική πολιτική γύρω από την κοινωνική κατοικία. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.